Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαι θα. Τι να κάνουμε, έχω κάτι νεύρα. Ειλικρινά, θυμίτη να με πιάσεις. Κάτι θα έγινε. Κάτι θα έγινε, ρε φίλε. Δεν έγινε κάτι. Για πες. Τι να πω. Δηλαδή, εδώ εκπομπή ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλη. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Εντάξει, και μας βάζετε δηλαδή να δώσουμε εισιτήρια στον κόσμο. Πάω Κάρι. Δίκιο είσαι αυτό. Ποια εκπομπή θα δώσει δηλαδή εισιτήρια Πάω Κάρι, Άρι Πάω, αν δεν δώσει αυτή. Δίκιο έχεις. Σε αυτό επικροτώ. Δηλαδή, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω εδώ πέρα και το λέω έτσι όμορφα, ωραία, δημόσια. Για να τα ακούσετε όλοι. Και γιατί πες. Δεν μπορώ να πιάσω τον καθένα ξεχωριστά εδώ στο Λίμπερο και να τον πω, ρε παιδιά, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Δηλαδή στο Πάο Κάρις, εμείς όλη τη χρονιά σκοτωνόμαστε εδώ. Εγώ με τον Ζάχο, έχουμε αντιπαράθεση με τον κόσμο, με τώρα μετά και πέντε εισιτήρια, ξέρω εγώ, όλη την εβδομάδα. Δεν μπορούμε να έχουμε. Είπες και πέντε. Δύο, ρε παιδί μου, δύο να δώσω. Πέντε, γιατί δύο, ρε φίλε. Εντάξει, δέκα σου λέει έχουμε όλα. Άμα δεν δώσει αυτή η εκπομπή εισιτήρια, ποια εκπομπή θα δώσει εισιτήρια, για πες μου εσύ. Δύο εισιτήρια και τουλάχιστον ένα Δευτέρα και ένα την Παρασκευή. Δευτέρα δεν ρωτάω εγώ και να μας πει και το κοινό. Αν δεν δώσει εκπομπή εδώ με Τρέγια και Ντρούλινγκ εισιτήρια στο Πάο Κάρις, στο Άρης Πάο, αν δεν κληρώσουμε, σε ποια εκπομπή πρέπει να κληρωθούν δηλαδή, πείτε μας. Έχεις δίκιο. Και προσυπογράφω, συγγνώμη. Και το κόβω εδώ πέρα. Εντάξει. Να είναι καλά αυτοί που αποφασίζουν. Ευχαριστούμε πολύ. Για την αβάτα που κάνετε στην εκπομπή. Και για το σεβασμό που δίνετε προς εμάς. Και στο Παοκάρι. Γιατί όλα αυτά, όλα αυτά μετράνε σαν. Όλα αυτά μετράνε σαν. Αλλά για να κάνουμε τριώρα, καθίστε να κάνετε τριώρα να πάρουν άδεια οι άλλοι. Εντάξει, να μην έρθουν τα σπάνια είδη, ξέρω εγώ, Παρασκευή. Ναι, να μην έρθει να πάρει άδεια, ο άλλος να πάρει άδεια, ελάτε λίγο πιο μπροστά. Άμα είναι για καμιά αγκαρία ο Μακάκας υπόθεση, ελάτε παιδιά. Όμα παίζει Παοκάρι, θα μας γράφετε εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, ρε. Να είστε καλά. Και στον πρώτο γύρο δεν πήρε, και ούτε εσύ έδωσε στον πρώτο γύρο. Έλα τώρα, ρε φίλε. Ούτε, δεν άντε, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Πέρσι έδωσε εσύ. Συγγνώμη λίγο, εδώ δεν υπάρχουν, ξέρω εγώ, διαφερόμενοι. Διευθυντάδες, πού είναι διευθυντάδες. Δεν υπάρχουν διαφερόμενοι σε αυτή την εκπομπή. Από όλες τις πλευρές, λέω εγώ. Δεν λέω μόνο για τον κόσμο. Εδώ δεν υπάρχουν υποστηρικτές εκπομπής. Μόνο σε εσάς υπάρχουν, ας πούμε. Μπράβο σας, ευχαριστούμε πολύ. Και φυσικά δεν πήρα κανένα τηλέφωνο. Γιατί ξέρω, ρε φίλε, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αλλά άλλη φορά τι θα κάνω. Όμορφα και ωραία. Θα πάω να αγοράζω εγώ από την τσέπη μου και εσύ 10 εισιτηριάκια και θα τα βάζουμε. Αφού είναι τόσο δύσκολο το Λίμπερο ή οι διευθυντάδες του Λίμπερο, ποιοι αποφασίζουν. Δεν ξέρω ποιος είναι. Ο Βαθύλακος είναι. Ο Σταύρος είναι. Δεν ξέρω ποιοι αποφασίζουν. Ο Ζαγόρας είναι. Τόσο δύσκολο είναι να μας βάλετε 3 εισιτηριάκια να δώσουμε τον κόσμο κι εμείς στη δική μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αλλά άλλη φορά. Θα ξαναζητήσετε τρία ώρα. Δέκα ώρα. Δεν δύναμη που λέει. Δεν έχω αυτοκίνητο καρδιά μου για 10, αλλά ένα μπορούσαμε έτσι τέλος πάντων. Τι ένα, ρε φίλε. Όχι, να αγοράσω, λέω. Να αγοράσω. Έστω ένα που δεν είμαστε τρία. Τι ένα, δηλαδή. Με τι εδώ δεν είναι. Αυτή η εκπομπή δεν είναι. Για αγορά που είπες, ρε. Που είπες να πάω να αγοράσω. Μπορώ να αγοράσω 10 εισιτήρια. Να σου πω τώρα κάτι. Αυτή η εκπομπή ως αντικείμενό της έχει πάω Κάρις. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν. Και αυτό το λέμε μόνο εμείς. Μας το είπα και δεκάδες ακροατές. Έχω τα μηνύματα κρατημένα. Ας έρθουν όλοι οι διευθυντάδες, γιατί καμιά 512 διευθυντές εδώ το Λίμπερο. Εντάξει, να τα δουν τα μηνύματα από τον κόσμο. Ναι, βέβαια. Και άμα έχει κανείς παράπονο σε αυτά που λέει, ας βγει τώρα εδώ στον αέρα να το συζητήσουμε. Και να δώσει μια εξήγηση στον κόσμο, στο ακροατήριο τη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, γιατί ο σταθμός δεν μας έβαλε εμάς δύο εισιτήρια, τρία, ένα, μισό να κληρώσουμε. Για ποιο λόγο. Ούτε και παραλαμβάνω, αν δεν πεις αυτή την εκπομπή με Τρέγια Ντρούλινγκ εισιτήριο για κλήρωση στο Πάο Κάρι, στο Άρης Πάο, πού θα πήρε. Να κάτσε να πω κι εγώ λίγο κάτι. Πάλι καλά που... Δίκιο έχεις. Απλά, δίκιο απόλυτο. Κλείσαμε γιατί θα πω. Όχι. Απόλυτο δίκιο έχεις, γιατί είμαστε δημοκρατικό σταθμό. Εδώ τα λέμε και στον αέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά θα σου πει ο άλλο, εσύ τα παράπονά σου, ρε Τρέγια. Κάντα, ας πούμε, στους. Ποιο είναι το Πάοκ 24 και εγώ να τα κάνω στο Τζαλτίδε. Αυτό θα σου πει ο άλλο. Κατάλαβε. Δεν με ενδιαφέρει. Ένα είναι το Πάοκ 24 το All About Άρης. Εδώ υπάρχει ένα διευθυντή για το πρόγραμμα. Ναι. Υπάρχει ένα γενικό διευθυντή για το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν είναι ο κύριο Τζαλτίδη ή αν είναι ο κύριο Θεοδωρίδη. Ναι. Εντάξει. Ο, για του παραγωγού. Παραγωγή είναι όλοι. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιο διευθυντή προγράμματο και δεν δίνει σε αυτή την εκπομπή εισιτήρια, έχει πρόβλημα. Εγκεφαλικό. Να πάρουμε τον κύριο Τζαλτίδη. Έχει πρόβλημα εγκεφαλικό, λέω εγώ. Ναι, με κατάλαβες. Θα το στείλω μετά. Είτε το κόβει, είτε γουστάρει να προμοτάρει, να απαντάει την εκπομπή. Να μας πει τι από τα δύο συμβαίνει. Γιατί άλλος λόγος δεν υπάρχει. Άλλος λόγος δεν υπάρχει. Με κατάλαβες. Σωστό. Το σωστό να λέγεται. Έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον δύο εισιτήρια. Και εμείς λοιπόν σήμερα. Τι θα κάνουμε. Θα ασχοληθούμε και θα έχουμε. Εισέδειξη διαμαρτυρία. Συνταγές μαγειρικής.
πώς θα φτιάξουμε η Mamba LD. Θα σας πω και για γλυκάκι μετά πώς γίνεται η τάρτα. Ναι. Εδώ τα έχω όλα ανοιχτά. Κάτσα, εδώ πέρα. Έτσι. Μόνο για πάω κάρι δεν θα μιλήσουμε σήμερα. Άκου να δεις. Άκου να... Δεν γίνονται αν με θέλει ο κόσμος να μιλήσει, ναι. Μιλήσει. Με παίρνει ο Μπιμπισίδης. Ο Παντέλης. Ο Μπιμπισίδης. Μόλι είπε συνταγέ μαγειρική έργο στο μάγειρο. Άκου, άκου. Ξέρετε, μου κάνει πλάκα. Ξέχασα ότι έχουμε εκπομπή. Ξέχασα. Θα είναι, μου λέει ο Τάσος. Καλά το λέω. Αν πάω και να δει, θα είναι ο Τάσος. Είναι δυνατόν. Γιατί, άκου τι μου λέει, γιατί θα μιλήσετε, γιατί του λέω. Συνταγές μαγειρικής. Τι θα μιλήσουμε, ρε. Γιατί δεν θα μιλήσουμε, ρε. Τι θες και να τώρα μιλήσουμε, λες εσύ συνταγές μαγειρικής, είναι απίστευτο. Ναι, του λέω, ρε, θα πούμε, ναι, επειδή είναι και μάγειρας ο Παντελής. Έτσι, σε. Εντάξει, γιατί άσομαι, θα μιλήσουμε. Για συνταγές μαγειρικές θα μιλήσουμε. Λοιπόν. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται να μην πούμε, υπάρχουν δύο ντέρμπι. Εγώ αδερφέ σου είπα. Τι θα πεις, εγώ θα πω πώς εκτελούμε το Mamba LD. Το Mamba LD. Δεν μου αρέσει κιόλας. Μελιτζάνα δεν μου αρέσει. Καταρχήν και για να δείτε ότι λέω αλήθεια, θα προθερμαίνουμε το φούρνο σε 180 βαθμούς στον αέρα. Εντάξει, όσοι αποφασίσετε να ασχοληθείτε λίγο με. 180 για πόση ώρα όμως. Στον αέρα, ρε φίλε. Το βάζεις στον αέρα. Το βάζεις προθέρμανση. Ναι, για στα δύο φούρνους. Πώς κάνεις τα αμάξι και βάζεις μπρος, παιδί μου. Το χειμώνα, όταν έχει κρύο να σταθεί το καλοριφέ. Εννοείται ότι την ώρα που θα κάνεις προθέρμανση στο φούρνο και το βάζεις στον αέρα, στον αέρα βλάχη, όχι στον γκριλ, στον αέρα. Κάνεις και την προπαρασκευή για το Mamba LD, την προετοιμασία. Εντάξει. Δηλαδή, με ένα μαχαίρι κάνουμε από τρεις οριζόντιες χαρακές σε κάθε μελιτζάνα, σε μία πλευρά όμως. Κατά προτίμηση, οι μελιτζάνες να είναι φλάσκες. Ξέρετε ποιες είναι οι φλάσκες. Είναι οι μεγάλες οι μελιτζάνες. Όχι οι μακρόστενες. Κατάλαβες. Αυτές που κόβουν οι άλλοι πάνω από τα δέντρα. Οι άλλοι πάνε και κόβουν μελιτζάνες πάνω από τα δέντρα. Οι άλλες, αυτές που βγαίνουν από την γη. Οι φλάσκες, οι μεγάλες. Άμπρα. Παίρνουμε λοιπόν γύρω στις 12. Φλάσκες, μελιτζάνες και με ένα μαχαίρι κάνουμε από τρεις οριζόντιες χαρακές σε κάθε μελιτζάνα από τη μία πλευρά. Τις ανοίγουμε λίγο και με τα χέρια μας, με προσοχή. Με προσοχή να μην σπάσουν η μελιτζάνα. Βάζουμε αλάτι, πιπέρι και ψηλό, προσέξτε εδώ είναι η λεπτομέρεια, ψηλό θυμαράκι και τις βάζουμε τις μελιτζανούλες μας σε ένα ταψί και ψήνουμε για 40 λεπτά. Μόνο για 40 λεπτά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 στον αέρα. Με ένα μαχαίρι κάνουμε από τρεις οριζόντιες χαρακές σε κάθε μελιτζάνα από τη μία πλευρά. Μας κάνουν μήνυση. Ανοίγουμε λίγο με τα χεράκια μας. Πλένουμε τα χέρια μας, έτσι δεν έχουμε βρώμικο νύχι. Ιδίως για αυτούς που έχουν συνεργείο αυτοκινήτων. Ανοίγουμε λίγο με τα χεράκια μας με προσοχή να μην σπάσουν οι μελιτζανούλες. Βάζουμε αλάτι, πιπεράκι και θυμάρι για να πάρει τη γεύση. Και βάζουμε τις μελιτζάνες σε ένα ταψάκι να τις ψήσουμε σε 40 λεπτά. 40 λεπτά για εκεί, ναι, θα διαβάσουμε τώρα τους υποστηρικτές εκπομπής και θα σας πω πώς γίνεται η γέμιση. Έπειτα, πώς συνθέτουμε όλα αυτά, τα δένουμε μεταξύ τους για να βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Με σκηνή τα δένουμε. Τι χτυπιέσαι εσύ, ρε. Κάτι κάνει ο άνθρωπος σας. Διονύση. Έχουμε παρέμβαση βέβαια. Ποιος. Ιμποξιακή. Ναι. Από τον κύριο Τσαλτίδη. Ναι. Πες του. Ναι. Το διαβάζω, δίνω και ηχόχρωμα. Ναι, ναι, ναι. Να βγει στον αέρα, πες του. Πες του, ναι, ναι. Αυτό είναι με κεφαλαία, ναι. Να μην λέει μακακίες. Μακακίες κάνεις εσύ. Τα εισιτήρια δίνονται ως Πέμπτη μεσημέρι. Μακακίες κάνεις εσύ. Τα εισιτήρια δίνονται. Περίμενα το πρώτο, ναι. Να μας πει, εδώ είναι καλός ο τσίγκλισμα για αυτό, ναι, ναι, ναι. Να μας πει πως γίνεται τρίπλα, γίνεται τέτοιο. Πάμε στο άλλο. Και απέμπτη μεσημέρι αυτά πες τα λούμπι. Να μας πει πως λέει δεν μπορώ να το πω αυτό. Πώς δεν έρχεται ο Γιωργάκης, λέει, στο γήπεδο τώρα που δεν έχει ΣΥΡΙΖΑ. Άσε τώρα αυτά. Άσε τώρα αυτά. Δεν ξέρω. Άμα θέλει να τον πω για το Mamba LD, για την Μπερτζάνα, ας κάτσει κανένα 20 λεπτό. Γιατί μετά θα έχει τάρτα φράουλα. Φράουλα. Ναι, το δεν πρόγραμμα θα έχει τάρτα φράουλα. Δεν είναι τη εποχή. Και άσε μένα τον πρόλογο. Η φράουλα δεν είναι. Ας αφήσε μένα τον πρόλογο. Ο κύριος Τσαλτίδης να κάνει μια παρέμβαση. Γιατί εδώ βλέπω. Πώς το μήνος είναι σήμερα. Σήμερα τρεις. Τρεις του μήνους, λοιπόν. Ο 732-044, κυρία Λουκία, ο κύριος Καντιλίδης, ο κύριος Σαραβόπουλος, ο κύριος Χιώμος, ο κύριος Δαυρόπουλος, ο κύριος Ιωαννίδης. Στείλανε για ειστήριο σήμερα. Ο κύριος Τζουρνόπουλος, κύριε Τσαλκύρη, η κυρία Αργυρό, ο κύριος Κώστας Προβατάρης. Τι ώρα. Ο κύριος Μπακυρτζής Αναστάσιος, ο κύριος Χιώμος, αυτά είναι στην Τρόικα. Το σήμερα είναι τα ειστήρια. Κύριε Τσαλτίδη, τον πρόλογο όχι σε εμάς. Αλλού. Να μάθετε και να χάνετε. Και να μάθετε να έχετε το θάρρος της γνώμης όταν κάνετε ένα σφάλμα. Γιατί είναι σφάλμα που δεν βάζετε. Εχθές έπρεπε να βάλετε εισιτήρια στη Μαρμίτα. Γιατί το αντικείμενο είναι πάω κάρις με ντρούλινγκ τρέγια. Έτσι, μια και ήταν και δημιούργημά σας όπως το περιβανεύεστε. Πρέπει να την προσέχετε την εκπομπή. Εντάξει, εγώ όταν κάνω ένα λάθος, έχω την αξιοπρέπεια να το αναγνωρίσω και να γυρίσω και να πω: έκανα σφάλμα, έκανα λάθος. Έκανα βλακεία, το ξέχασα. Χαζομάρα μου.
Αλλά ούτε αυτό. Περίμενε. Τι περίμενε. Περίμενε. Μπάσκετ ΠΑΟΚ λέει είναι αυτά που διαβάζεις. Δεν είναι Άρης ΠΑΟΚ. Τι είναι? Μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Εμένα δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Εγώ δεν είπα να μου βάλει το Άρης ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Καλά σου λέει και στο μπάσκετ. Βάλε μου στο μπάσκετ. Καλά λέει. Το κατάλαβα. Δεν τον πιάνει. Έχει γίνει καλό. Πολύ καλό. Τι λέμε τώρα. Δεν δώσαμε Άρη. Λέει. Ναι. Καλά, εγώ τι κάνω, ρε παιδιά, το σπασμένο τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο, κύριε Τσαλτίδη, κύριε διευθυντά. Να κάτσει να δει πώς γίνεται η Μιλιτζάνα τώρα. Δεν τρώω ημάμ. Λέει, δεν του αρέσει το ημάμ. Πες κάτι άλλο. Ας φάει γάβρο. Δεν δώσαμε Άρη. Καλά, πώς δεν δώσαμε Άρη. Καθόλου δεν δώσαμε στήρι Άρη. Πώς δεν δώσαμε Άρη στήρια. Εγώ έξω βλέπω εισιτήρια Άρη. Εκεί, αφού τα είδε. Άσε τώρα τον πρόλογο. Ας πει τώρα έκανα βλακεία, λέει ο. Λοιπόν. Θα σας πω αφού γιατί, λέτε, τα είδε έξω τα εστίδια, ρε πίτα. Θα σας πω για την γέμιση. Τι γέμιση? Για τη Μελιτζάνα μετά. Ναι, λοιπόν, έχουμε μείνει ότι βάλαμε τις Μελιτζάνες σε ένα ταψάκι και ψήσαμε για 40 λεπτά σε φούρνο. Τον οποίο έχουμε βάλει στου 180 βαθμούς προθέρμανση στον αέρα. Όχι μικροκυμάτων φούρνο, κανονικό φούρνο. Εσύ, όχι. Να, τι μικροκυμάτων. Τώρα 12 μιλιτζάνε σου βάλαμε. 12, πολλές βάλαμε. Κατάλαβες. Πολλές βάλαμε. Έλα, πάμε, λοιπόν, πάμε σου μια που λέμε για φαγητό, έτσι. Να ξεκινήσουμε με πορκίτο ψητοπολείο. Με τις αυθεντικές. Όχι, μιλιτζάνα, μπορεί να πάει πορκίτο. Πορκίτο, έτσι. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις έχει το πορκίτο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Χοιρινός Οικοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές θα αναφέρουμε. Δύο μπέργκερς με γύρο και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Δύο special burgers, μια τσίκης και μια κοκακόλα μόνο με 5,90. Και το μενού των δύο ατόμων που αποτελείται από δύο μπέργκερ, μια πατάτες, μια σαλάτα, μια κοκακόλα 500 ml. Όλα αυτά μόνο με 10 ευρώ. Διεύθυνση του Πορκίτο, γνωστή, Καραολή και Δημητρίου 52. Και ακόμη πιο γνωστό είναι το τηλέφωνο του Πορκίτο για το delivery σας στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, περιμένει έκπτωση 10%. Μάζδα Μανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Μάζδα. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη. Στη Μάζδα Μανατίδης, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα, με σέρβις ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεση RX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει τώρα το μάστορά του και είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Μάζδα είναι ένα στην πόλη και είναι στην οδό Παπάφη 205. Τηλέφωνο, παιδιά, σημείωστε το τηλέφωνο από τη Μάζδα Μανατίδης για τυχόν απορίες και πληροφορίες παράλληλα. 2310-924-931. Οι καλοί φίλοι υποστηριχτές, οι υπόλοιποι θα διαβαστούν στα επόμενα διαλύματα λόγω τσατήλας. Ποιος? Λέει, από ό,τι καταλαβαίνω, λέει ότι μόνο το πρωί δίνονται εισιτήρια. Έτσι λέει. Να έρθεις, λέει, να κάνεις το πρωί εκπομπή για να δίνεις εισιτήρια και του αρέσει πολύ, λέει, το κοτόπουλο. Να πεις καμιά συνταγή με κοτόπουλο, έτσι είπε. Θα τον πω ότι τρώει το κοτόπουλο. Θα πω προτάσεις ότι τρώει το κοτόπουλο που είναι και γνωστό δόλωμα για ψαράδες. Και υπάρχει και σε ποικιλόμορφες κατηγορίες. Ας πήλε μέχρι στις 5 η ώρα. Έπειτα, άσε αυτά, πες το να τα λέει στον Νικολάκη τον Παπαδόπουλο, το πνευματικό του παιδί. Εντάξει, να τον πάρει εκεί στο Βαθύλακο σε κανένα καφενέ του 1960 που έχει. Ναι, κατάλαβες. Και να μην τα λέει σε μένα. Γιατί έτσι, στις περσινές εκπομπές, μία-δύο φορές, ενώ γιατί είπα τον Γιώργο τον Ζαγόρα, μπήκαν εισιτήρια. Εντάξει. Πέρσι έδωσες εσύ στο ΠΑΟΚ ένα εισιτήριο. Ένα έδωσες. Φέτος δεν δώσαμε κανένα. Δύο. Εγώ θυμάμαι, τέλος πάντων. Δύο. Φέτος δεν δώσαμε ούτε εσύ στον πρώτο γύρο, ούτε εγώ φυσικά. Τώρα... φιλέ, να σου πω τώρα κάτι. Όχι, είναι, έπρεπε. Πέρα από την πλάκα. Δύο εισιτήρια αν δεν δώσει, δε δώσει αυτή η εκπομπή, ποια έτσι, θα δώσει. Έτσι. Σωστό είναι. Θα δώσει το All About Ice, ναι. Σίγουρα. Θα δώσει και το ΠΑΟΚ 24. Δώσε δύο εισιτήρια και θα δώσει και η Τρόικα, ναι. Δύο εισιτήρια και σε εμά. Αλλά δεν γίνεται αυτή η εκπομπή με Τρέγια Αντρούλη να μην δε δώσει το ΠΑΟΚ Άρη στο Άρης ΠΑΟΚ. Έτσι, σωστό είναι αυτό που λες. Αν είμαι Ελλάδος, οκ. Όχι, όχι. Απόλυτα συμφωνώ, το είπαμε και πέρσι. Τέλος πάντων, κάποιους λόγους έχουν, δεν τους καταλαβαίνουμε εμείς. Θα σου πω εγώ ποιους λόγους έχουν. Ποιοι είναι οι λόγοι? Όχι στον αέρα. Δεν είναι στον αέρα. Όχι στον αέρα, γιατί. Δεν είναι αερίσκοι οι λόγοι. Δεν είναι αερίσκοι. Λοιπόν, δεν θα χρειαστεί δίαιτα μετά, άλλη. Ναι. Να ξέρεις. Δεν θα πάμε κατευθείαν. Κάτσε να δω. Ακόμη έχουμε 5 λεπτά. Να ξεκινήσουμε λίγο ή όχι. Τι να ξεκινήσουμε. Περίμενε, φίλε, εδώ έχω 3 μηνύματα. Τι μηνύματα? Δύο φίλες. Η Βασιλική και η Ειρήνη μου λέει: Τάσο, ολοκλήρωσε, μου λέει τη συνταγή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε μείνει στη γέμιση και περιμένω, λέει, να γράψω. Λοιπόν, φίλη Βασιλική. Για τη γέμιση. Είχαμε μείνει ότι ψήσαμε τις 12 μελετζάνες ένα ταψί για 40 λεπτά. Για τη γέμιση, Βασιλική και η Ειρήνη. Πάει εκπομπούλα. Τοποθετούμε σε ένα τηγάνι
σε δυνατή φωτιά. Δυνατή είναι. Κόβουμε τα κρεμμυδάκια σε λεπτές φέτες. Μόλις κάψει καλά το τηγάνι, όχι το καραϊσκάκι, το τηγάνι. Προσθέτουμε 4 κάπα σίγμα. Τι είναι το κάπα σίγμα? 4 κουταλιές σούπας. Κουταλιές σούπας. Ωραία, φίλε, ωραία, φίλε, μαζί το πάμε. 4 κουταλιές σούπας, ελαιόλαδο κάπα και σίγμα. Τα κρεμμύδια. Ψιλοκόβουμε το σκόρδο και το προσθέτουμε στο τηγάνι. Βάζουμε τη ζάχαρη, το κίμινο, αλάτι, πιπέρι και σοτάρουμε σε χαμηλή φωτιά για 15. Σοτάρουμε τι είναι? Σοτάρουμε, ρε φίλε, ρίχνεις μέσα. Σοτάρουμε, νόμιζα. Όχι, όχι. Όχι. Σοτάρουμε είναι. Ναι, τρίποντο. Σοτάρουμε είναι όταν ρίχνεις μέσα τις πιπεριές, το κρεμμύδι. Και το ψηλό ανακατεύει. Να τσιγαρίσει. Να το τσιγαρίσουμε στο λάδι δηλαδή. Ωραία, που λέμε, έτσι, πρέπει να καεί το λάδι. Άρα, μπράβο. Λοιπόν, βάζουμε τη ζάχαρη, το κίμινο, αλάτι, πιπέρι και σοτάρουμε σε χαμηλή φωτιά για 15 έως 20 λεπτά. Όχι παραπάνω, παιδιά. Μέχρι να καραμελώσουν τα κρεμμυδάκια μας. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνεις κιόλα. Από την υφή που αποκτά το κρεμμύδι μετά το σοτάρισμα. Οκ. Okay. Λοιπόν, προσθέτουμε στο τέλος για τη γέμιση πάντα τον πελτέ. Τη ντομάτα. Όχι ντομάτα, βλάχη. Τομάτα. Τη ντομάτα κόκκασε. Το θυμάρι και ανακατεύουμε. Σιγοβράζουμε για 5 λεπτάκια και το αφαιρούμε από τη φωτιά. Τι θες να μου πεις? Γιατί έχω να πω και τη σύνδεση. Η εισιτήρια μπορεί να μην έχω να δώσω, λέει. Yeah. Αλλά έχω, λέει, θα του δώσω τσελεμεντέ προσφορά. Τσελεμεντέ, ας το βάλει κλήρωση. Και ας πάει στο κεφάλαιο γάβρος. Γάβρος Μαρινάτος, γάβρος Τηγανητός, γάβρος Αγανάκη. Ξέρει από γάβρος αυτός, έτσι πες το να. Ο Χρήστατος Θεοδωρίδης σας στέλνει τα μηνύματα αυτά. Ο κύριος Τσαλτίδης. Ο Χρήστατος Θεοδωρίδης. Ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη. Πες το, δεν είναι κακό. Να το ακούει, λοιπόν, να το πω. Για τη σύνθεση. Έτσι. Τώρα ρε Ειρήνη, περίμενε. Τι δεν έγραψε το τελευταίο. Το τελευταίο. Το τελευταίο είναι λοιπόν, προσθέτουμε τον μπελτέ, τη ντομάτα, κονκασέ, το θυμάρι και ανακατεύουμε. Σιγοβράζουμε για 5 λεπτά και αφαιρούμε τη φωτιά. Το έγραψε. Πάμε παρακάτω. Για τη σύνθεση λοιπόν και ολοκληρώνουμε. Για να κάνουμε και τον break να περάσουμε στο επόμενο μισάρο με την τάρτα φράουλα. Ωραία, τάρτα φράουλα. Όχι, ρε φίλε. Για τη σύνδεση. Αν σπάω, ρε φίλε. Τώρα. Αφαιρούμε τι μελιτζάνες. Τα ακούσανε, ρε φίλε. Τι ακούσανε, ρε φίλε. Εδώ έχουμε. Α, να πρωτοτυπήσουμε κι εμεί. Ναι, να πρωτοτυπήσουμε. Θα πούμε δύο πράγματα και μετά θα πει τη φράουλα. Εγώ θα λέω συνταγέ. Εσύ πες για το πάω κάρι. Σωστά. Λοιπόν, για τη σύνδεση, για τι φίλε μα που ακούνε. Αφαιρούμε τι μελιτζάνες από το φούρνο. Και πιέζουμε με ένα κουτάλι στο σημείο, όχι στο σημείο, στο σημείο που τις χαράξαμε για να κάνουμε μία υποδοχή για τη γέμιση. Δηλαδή πως χαράξαμε 12 χαρακές που είπαμε, ναι, και τις ανοίξαμε προσεκτικά με το χεράκι για να μην τις σπάσουμε. Εκεί τοποθετούμε τη γέμιση. Μοιράζουμε τη γέμιση σε όλες τις μελιτζάνες. Πασπαλίζουμε με τη φέτα, πιπέρι, ένα κάπα σίγμα, κουτάλι σούπας δηλαδή, ελαιόλαδο και ψήνουμε για 15-20 λεπτά. Στο τέλος. Απλώνουμε στο πιάτο σερβιρίσματος τη ρόκα και σερβίρουμε, ξέρετε τι είναι. Νόμιζα το ρόκο θα έλεγε. Τη ρόκα. Ναι. Και σερβίρουμε τις μελιτζάνες με μαϊντανό ψιλοκομμένο, πιπέρι και ελαιόλαδο. Αν θέλουμε πάλι να κάνουμε το ημάμ, αυτό που περιέγραψα, νηστίσιμο για τους φίλους που νηστεύουν, μπορούμε να αφαιρέσουμε μόνο τη φέτα. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία διαβάσαμε στο πρώτο μισάρο της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα εδώ με Τάζο Τρέα και Ζάχο Ντρούλινγκ, μπορείτε να τα προσθέσετε όμορφα και ωραία. Λοιπόν, σας διαβάσαμε τη μέθοδο εκτέλεσης, σας είπαμε ότι προθεμένουμε το φούρνο, σας είπαμε για τη γέμιση, σας είπαμε για τη σύνθεση της μελιτζάνας, προκειμένου να έχουμε ένα special Imam Baldi να γλύφετε και τα δάχτυλά σας. Λοιπόν, αφού ακούσαμε το Imam Baldi, θα πούμε δύο πραγματάκια έτσι και για το. Δεν ξέρω εδώ πέρα πώς θα γίνει και η τάρτα έχει να πει αυτό. Τάρτα, τούρτα, δεν ξέρω τι έχει να πει. Θα πω κι εγώ για το δύο πραγματάκια για το Άρης ΠΑΟΚ. Έτσι να θα πει κι αυτό, θα πει. Μπορεί. Δεν λέει τίποτα. Τίποτα. Ανένδοτος. Δεν το βλέπω συγχυσμένο. Κύριε Τσαλτίδη, τα καταφέρατε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, μπαίνω με εκπληκτικό inbox του φίλου του Κώστα που λέει διάβαζε εσύ τα ονόματα από τα προφανώς υποψηφιότητες για να κερδίσουν κάποιο εισιτήριο και είπε σε μια φάση η κυρία Αργυρό και λέει ο φίλος ο Κώστας ήθελε εισιτήριο η κυρία Αργυρό για αύριο χίλιες φορές να μην δώσετε. Εντάξει, ρε φίλε, μπορεί κύριε Αργυρό, εντάξει. Γιατί, εφόσον έστειλε, ήταν υποψήφια να κερδίσει. Δεν κέρδισε, δεν ξέρω ποιο το κέρδισε το εισιτήριο. Έχει κάτι, πώς το είναι το φίλο, ο Κώστας. Κωνσταντίνε, έχει κάτι κυρία σε Αργυρό που είναι πολύ πιο μάχημες μέσα στο γήπεδο από κάποιου άλλου με πολύ φλόρε με παπηγιώνα. Να ξέρει. Σε αυτό το φράγκο. Να κάτι γυναίκες. Κατάλαβε, έχει κάτι. Και με γνώρισε και περισσότερε και από του άντρε. Έχει κάτι θηλυκά που είναι τρεις φορές σαν άντρες.
Εντάξει. Λοιπόν, να εντάξει, πούμε. Έχει και τις δακότες τώρα που είναι για να κάθονται ρε παιδί μου να παίρνουν κανένα πιάτο να πούν. Δεν είναι για να πηγαίνουν γήπεδο. Αλλά πηγαίνουν για να βγουν κανένα γαμπρό, να καπνίσουν κανένα τσιγάρο, ξέρω εγώ, σε ελεύθερο χώρο. Τσιγάρο, είπα, τι με κοιτάτε. Ρε. Τσιγάρο. Το τσιγάρο. 1142. Έχει, ναι, πολλές τέλος πάντων ερμηνείες. Υπάρχουν και αυτές τώρα, μια που το πήγες εκεί. Υπάρχει, αλλά δεν καπνίζει τσιγάρο. Υπάρχουν, όχι, όχι. Θέλει να καπνίσει τσιγάρο. Σωστά, τη αρέσει. Υπάρχουν και αυτές που ψάχνουν και γαμπρό στο γήπεδο, έτσι. Τι? Και πάνε, λες, χέρι στα μπουζούκια, ας πούμε. Πολλές. Αλλά αυτές που πάνε για γαμπρό είναι. Αυτές ίσως στα επίσημα είναι αυτές. Τυράκου λίγο τώρα. Στα επίσημα πάνε αυτές που θέλουν να δουν κανένα πρόεδρο. Με κατάλαβες. Για κάποιον χτυπάει καμπάνια, ναι, για κάποιον. Για κανένα παράγοντα, κανένα μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα ακούει τώρα. Να πιαστούν, ξέρω εγώ, με τη μία. Με κατάλαβες. Βάζουν και τα μήνυα εκεί πέρα να μην κοιτάει ένα το μάτσα, βλέπει το βρακί του. Με κατάλαβες. Καλά και σε κάνει. Άμα καλά σε εξηγείται. Άμα έχει καμιά καλή, και καμιά καλή καμπύλη τέλος πάντων και σκύψει να πάρει το χαρτονάκι, πώς το λένε, το Φελιζόλ. Για να μην λερωθεί το φόρεμα, εκεί να δεις ποιος θα δει το μάτς. Καλά σε εξηγείτε. Την αλήθεια λέμε. Καλά σε εξηγείτε. Εγώ είπα, θα το πει αυτή η. Γι' αυτό δεν μας έφερε Βασιλόπιτα φέτος. Θα φέρει, είπε. Πότε. Σοβαρά. Θα φέρει Βασιλόπιτα για την εκπομπή για σας. Το Πάσχα. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν. Πίτες κόβουν αργά. Ναι, ρε, καλά σου λέει. Μέχρι το Μάρτιο πίτες κόβουν. Τις πίτες. Εμείς δεν φερόμαστε για πίτα. Δεν θέλουμε πίτα, θέλουμε άλλο. Εμείς θέλουμε Βασιλόπιτα. Βασιλόπιτα. Πίτα είναι, σπανακόπιτα, θηρόπιτα κτλ. Εντάξει. Βέβαια οι χειμερινοί κολυμπητές την κόβουν πάντα Ιανουάριο, έτσι κάτω στο βυθό. Για όσους γνωρίζουν. Για λοιπόν, όσους να πούμε και δύο πραγματάκια για το, να για πεις, το μάτς. Να βγήκε η αποστολή όσον αφορά τον Άρη. Υπάρχει μια έκπληξη, τουλάχιστον για τα δικά μου. Mm. Για τις δικές μου σκέψεις και απόψεις. Βλέπω ότι είναι εκτός ο Σούντγκρεν, ο Σουηδός, το δεξί μπακ της ομάδος. Δεν ξέρω αν υπάρχει θέμα ιατρικό. Όχι. Τι είναι, υπάρχει, όχι. Όχι, τον άφησε εκτός. Αυτό τι σημαίνει, εντάξει. Ο Σούργκρεν, να πούμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος στην ουσία έχει κάνει 1,5 πρωτάθλημα μέχρι τώρα, εντάξει. Το καταλαβαίνουμε και ήταν ντεφορμέ και τα λοιπά και τα λοιπά. Είπαμε, δεν είναι ο Καφού, αλλά είναι ένας καλός παίκτης. Φαίνεται ότι είναι καλός παίκτης. Τελευταίο 1,5 μήνα δεν υπήρχε βέβαια στο γήπεδο. Το να μην το βάζεις, να τον έχεις εκτός πλέον αποστολής, λογικά εκεί θα παίξει ο Ρόουζ. Ο Ρόουζ για τη θέση θεωρώ ότι είναι αργός. Για το δεξί, σαν δεξί μπακ. Και από εκεί ποιον έχει ο ΠΑΟΚ, έχει τον Λιμιό. Ναι, δεξί θα. Ο Σούργκρεν είναι δεξίος, δεξί μπακ. Γιαννούλης Βιερίνια. Και οι δύο ταχύς, ειδικά ο Βιερίνια, είναι γρήγορος παίκτης, έτσι. Οπότε Τάσο, πώς θα βλέπεις από εκεί τα πράγματα. Εγώ. Ναι, τώρα, για απάντησε σε αυτό. Τώρα μέσα σε απάντηση. Τι θα μου πεις. Λοιπόν, είναι. Για την τάρτα φράουλα βάζουμε. Δύο πακέτα πτυμπερ μπισκότα, όχι άλλη μάρκα. Το αλατίνια διαγράφεται. 200 γραμμάρια βούτυρο, παιδιά. Βιτάμ, κατά προτίμηση. Ένα κάπα. Καλά, ρε. Και σε δάκι είναι το κάπα, έτσι. Φρέσκες φράουλες. Να τι ζούμε, μαμαλάκι. Ένα λίτρο φρέσκο γάλα, δεν μας ενδιαφέρει η μάρκα. Καλά, τέσσερα αυγά, όχι στρουδοκάμελου. Αυγά του, αυγά και τέσσερα αυγά. Θα μου αφήσετε, φίλε, να περιγράψω. Ξέρω, έκανα μια ερώτηση, ρε φίλε, για το. Σου απαντώ. Μου απαντά. Πέντε κουταλιές της σούπας corn flour. Corn flour. Ναι. Τι είναι αυτό. Θα στο δείξω στο ίντερνετ, γιατί δεν θα καταλάβει. Δεν το ξέρω τι είναι. Οχτώ κουταλιές της σούπας ζάχαρη. Ναι. Ένα πορτοκάλι, όχι ολόκληρο, το ξύσμα. Ναι. Παίρνετε το ρεντέ, ξέρετε το ρεντέ. Αυτό το ξύστρα. Αυτό που παίζει ξύστρα. Που λέγεται ρεντέ. Ρεντέ. Ναι, ξύστρα. Αυτό που ξέρει και κεφαλοτήρι και τα λοιπά. Αυτό λέγεται ρεντέ. Ρεντέ. Μπράβο. Ένα πορτοκάλι το ξύσμα και μία κάψουλα. Βανίλιας. Λοιπόν, αυτά είναι τα υλικά που θα χρειαστούμε να κάνουμε την τάρτα φράουλα. Λοιπόν, τι άλλο θες να σου πω. Θες να σου πω την εκτέλεση. Είπα για ποιος παίζει από εκεί για το. Να σου πω. Θρηματίζουμε τα μπισκότα και τα ενώνουμε με το λιωμένο βούτυρο. Τα βάζουμε στην ταρτιέρα. Τα αφήνουμε στο ψυγείο να παγώσουν και αν θέλετε προαιρετικά, ξέρεις, είναι προαιρετικά. Τι λέει, ρε. Προαιρετικά, ξέρεις. Αν θες, δεν είναι υποχρεωτικό. Θες ή δεν θες. Ρίχνετε μισό κουταλάκι κανέλα, ξυσμένη, όχι το ολόκληρο το. Ναι. Έτσι. Και στα μπισκότα και τα ανακατεύετε καλά. Σε μία κατσαρόλα παράλληλα βάζουμε τη μισή ζάχαρη και το γάλα και το ξύσμα πορτοκαλιού και το ζεσταίνουμε σε ένα μπολ. Σε ένα μπολ άλλο βάζουμε τα αυγά, τη ζάχαρη και το corn flour και τα χτυπάμε καλά. Αφού ζεσταθεί το γάλα, ρίχνουμε δύο κουταλιές μέσα στο μπολ με τα αυγά, το corn flour να πάρει δημοκρασία και το αδειάζουμε μέσα στην κατσαρόλα. Λοιπόν, έχει κάποια ερώτηση. Αυτή ήταν η απάντησή σου. Όχι, έχει κι άλλο.
Το ανακατεύουμε όλο αυτό το μείγμα μέχρι να πήξει, να γίνει κρέμα. Πατισερή λέγεται αυτή η κρέμα. Κατόπιν βάζουμε την κρέμα πατισερή σε ένα μπολ με μία μευράνη να κουμπάει πάνω στην κρέμα μας και τη βάζουμε για μία ωρίτσα στο ψυγείο να παγώσει. Εν συνεχεία και ολοκληρώνω. Αφού παγώσει τη βγάζουμε και το χτυπάμε στο μίξερ να αφρατέψει. Την αδειάζουμε πάνω στη βάση μπισκότου και από πάνω στολίζουμε με τις φράουλες. Καλή απόλαυση σε όλους σας. Ωραία, εγώ καταλαβαίνω. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλη. Τάσος Τρέγιας, Μαμαλάκη σήμερα. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι θεωρείς ότι η ήττα είναι κοντά για την ομάδα σου και λες η απάντησή σου για το Βιερίνια ήταν αυτή. Αλλά θεωρώ και απ' την άλλη σωστό όσον αφορά αυτό που είπες στην αρχή για τα εισιτήρια. Βέβαια, εγώ θα σου κάνω και άλλη ερώτηση. Περιμένω. Άμα έχεις καμιά άλλη συνταγή, έχεις τίποτα? Έχω φασολάδα με κοφτό μακαρονάκι. Φασολάδα μη, γιατί μπορεί να έχει τίποτα αέρια εδώ πέρα. Αέρια. Θα έχεις ούτως ή άλλως με το Σαββατοκύριακο. Θα έχω αέρια. Είσαι και προκλητικός, βλέπω. Είσαι προκλητικότατος. Θα συνεχίσεις μετά. Λοιπόν, εγώ σου έκανα μια απλή ερώτηση. Εφόσον θα παίξει ο Ρόουζ από τα δεξιά. Αυτό λέει η λογική, δεν υπάρχει άλλος. Το Rose θα βάλει έτσι. Στην ουσία... Εσύ δεν θα πεις αν θα παίξει ο Rose από δεξιά. Μα δεν υπάρχει άλλος. Ποιος θα παίξει? Πού ξέρω εγώ. Αφού έχει τον Σούγκρεν εκτός αποστολής. Ποιος θα πει, εγώ θα παίξω. Δεν υπάρχει άλλος. Κωνσταντινίδης είναι εκτός. Δεν υπάρχει άλλος στα δεξιά. Θα παίξει αναγκαστικά. Λες να βάλει κανένα σας, άμα δούμε κάτι τέτοιο, να το ξέρουμε. Γιατί δεν τον έχει βάλει. Τον έχει βάλει. Τον έχει βάλει. Αλλά δεν ξέρω, πραγματικά στο μυαλό του δεν μπορεί να είμαι. Για μένα, εγώ θα έβαζα το Σούργκεν, να σου πω την αλήθεια. Τώρα δεν είμαι στο μυαλό. Φαγητά σου αρέσουν, Παστίτσιο τρελαίνομαι. Παστίτσιο. Παστίτσιο. Με όσο το δυνατόν. Με μπεσαμέλ, 2-3 πόντους, ξέρω εγώ, ή μισό πόντο. Όλο μπεσαμέλ, χωρίς καθόλου. Όλο μπεσαμέλ. Όλο. Αν γίνεται και χωρίς. Και χωρίς κιμά. Δεν θέλω. Δηλαδή, στις μακαρόνι με μπεσαμέλ. Άρα σ' αρέσει και ο μουσακάς. Δεν έχω φάει ποτέ με τη μελτζάνα, δεν είναι. Που το κάνεις δεν, δεν μου αρέσει η μελτζάνα, τη συγχαίρομαι. Σουφλέ πατάτας τότε. Δεν έχω φάει τέτοιο. Χάνεις. Σουφλέ. Να, έχει θα διαβάσω να θέλει να την εκτελέσει. Θα φάμε ξύλο. Ποιος θα φάει ξύλο? Θα φάμε ξύλο. Σόπερ που θα φάμε ξύλο. Ας βγουν οι ακροατές να μιλήσουν για το Πάο Κάρης. Εμείς σήμερα συνταγές μαγειρικής. Τι θα κάνουμε? Θα σε πνίξει ο λαός, Τρέγια. Δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν σε νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Σουφλέ θα πεις δηλαδή? Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Σουφλέ πατάτας, περίμενα το βρω. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για Άρης Πάουκ. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε για Άρης Πάουκ. Το έχει πάρει τέτοιο. Εννοείται ότι δεν θα μιλήσουμε για Άρης Πάουκ. Αφού δεν θέλουν να μιλάμε για Άρης Πάουκ εδώ πέρα. Θέλουνε. Από ό,τι δείχνουνε δεν θέλουνε. Αυτό το θέμα έχει απόλυτο δίκιο. Δεν τους πάλι να το πω. Δεν τους ενδιαφέρει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Εντάξει. Εμείς δεν θα τους χαλάσουμε το χατήρι λοιπόν σήμερα, μέρα που είναι, δεν θα μιλήσουμε για το ΠΑΟΚ Άρης. Ούτε για το Άρης ΠΑΟΚ θα μιλήσουμε. Έπρεπε να πω πραγματικά τον κύριο Ζαγόρα ένα εισιτήριο τουλάχιστον σήμερα να δίναμε. Ένα εισιτηριάκι. Έπρεπε να πω τον κύριο Ζαγόρα. Αν παρακάμψω, δεν ξέρω κι αν είναι αυτό για όχι, ρε φίλε, δεν θα λες κανένα. Αυτά πρέπει αλλά να... είμαι, εγώ είμαι αυτά, ένα χρόνο, δεν αυτά ζητάω. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ είμαι όμως από το 2011. Ναι, 10 χρόνια. Εντάξει. Αυτά πρέπει να τα σκέφτονται οι υπεύθυνοι. Και το ξαναλέω. Αν δεν βάλετε σε αυτή την εκπομπή. 3 εισιτήρια όλη την εβδομάδα, ξέρω εγώ, όσο μπορέσαμε να κάνουμε. 2 μέρες, πόσο κάναμε. Εντάξει. 2 εισιτήρια. Ναι, οι 2 εισιτήρια. Βάλτε μας τη Δευτέρα. Δευτέρα, κάναμε κουμπί. Όχι, ρε. Την Τρίτη, πότε κάναμε. Δευτέρα. Δευτέρα έγινε. Δευτέρα. Έγινε, ναι, έκανες εκπομπή. Έκανε. Ναι, βάλτε μας τη Δευτέρα. Προκαταβολή. Δεν μπορώ να δώσω προκαταβολή εισιτήρια. Σωστά, Δευτέρα έγινε εκπομπή. Βάλτε μας τη Δευτέρα εισιτήρια. Α, μην μου λες τώρα τι δεν μπορεί. Δευτέρα δεν ήταν ότι δεν θα γίνει το μάτς. Κατάλαβες. Όταν κάναμε εκπομπή. Βάλε, εμείς θα τα βρούμε, θα τα κρατήσουμε τα ονόματα όταν γινόταν το μάτς να πάρουν. Και αυτό σωστό. Με κατάλαβες. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή ήταν και μέρες γιορτινές, τις άλλες ημέρες τα άλλα μάτς. Μας βάλανε κανένα εισιτήρια, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος να σκεφτεί ότι αυτή η εκπομπή ναι, να δίνει έχει κατά 80% βάση το ΠΑΟΚ Άρης, το Άρης ΠΑΟΚ με Τρέγια και Ντρούλη και πρέπει να μπαίνουν εισιτήρια. Τώρα θα μου πεις εντάξει, είσαι υπερβολικός και κουραστικός. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε όλους. Από όλους ζητάω συγγνώμη που έγινα κουραστικός. Εγώ πάντως έχω πολλά μηνύματα εντάξει. Να ξέρεις ότι και θεωρούν ότι. Ας πούμε κάποια τέτοια, επαναλαμβάνω, φτιαχτώ δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Για να μην χαλάσουμε τον κόσμο. Να μην τρελαθούμε. Για να μην χαλάσουμε τον κόσμο. Θα πούμε, εντάξει, εντάξει. Να μην τρελαθούμε κιόλας. Ωραία. Ωραία. Από πού θα ξεκινήσουμε? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό. Άμα εγώ το θεωρώ, δηλαδή το ξεκίνησα. Για μένα είναι σημαντικό ότι δεν είναι ο Σούργκρεν. Βέβαια, επαναλαμβάνω, ο Σούργκρεν είναι. Γεια στο Σούργκρεν, εδώ πώς... το διαιτή θα μας πεις. Θα σου πω και το διαιτή, ένα πιο θέλατε και πάλι βλέπω γκρίνιες. Γιατί υπάρχει βλέπω γκρίνιες από τον Ολυμπιακό, βλέπω γκρίνιες από τον Άρη. Ο Άρης πάλι... έχει γκρίνιο, ο Άρης. Έβγαλε καμιά ανακοίνωση. Μπες με στο Μπαουτάρης να δεις.
Καλά, πού ζήσεις, ο Άρης δεν έβγαλε καμιά ανακοίνωση. Εγώ γιατί πρέπει να βγάλει ανακοίνωση. Τι γκρινιά είναι τότε. Πρέπει να βγάλει του δημοσιογράφου του Άρη, βλέπει τι γίνεται. Λοιπόν, εγώ θα πω τη δική μου άποψη, έτσι. Ναι. Εδώ θα πω τη δική μου άποψη. Ναι. Εκτό αν ήθελε ο Ολυμπιακό και ο Άρης μαζί να παίξει ο Καραπαπάς ή ο Θεοδωρίτης διαιτητής. Ένα-ένα. Να μα το πει να ξέρουμε. Λοιπόν, αφού πα από το ξεκινήσουμε από το διαιτητή, ο Παπαπέτρου. Ο Παπαπέτρου τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα όσον αφορά και διαιτησίες του και με τον Άρη, γιατί νομίζω τον έχει παίξει μια φορά τον Άρη ή στο ΒΑΡ κάπου τον έχει παίξει, τέλος πάντων δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το αν, γιατί και εγώ το διάφορα το έστειλα μάλιστα στον κύριο Ζαγορά, αν η γυναίκα του δουλεύει στο Open, καταρχήν, μαγιά της και καμάρι της, επαναλαμβάνω, όταν δεν υπάρχει δικαίωμα... Δεν ισχύει αυτό που λες. Γιατί δεν ισχύει. Είναι Καραγκιουζουλίκη όποιος το έγραψε και το έβγαλε. Ναι. Είναι ανενημέρωτος και άσχετος. Τι έγινε δηλαδή. Όποιος το έβγαλε. Τι είχε γίνει. Το έβγαλε ο Ολυμπιακός με ανακοίνωσή του σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το υιοθέτησαν και εδώ τα κίτρινα site. Mm-hmm. Και το προμοτάρισε και το βγάλανε προς τα έξω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ωραία. Η γυναίκα αυτή δούλευε παλαιότερα στο κανάλι όταν ήταν το Ε. Ναι. Και έχει πάρα πολλούς μήνες η οποία έχει αποσυρθεί από το συγκεκριμένο κανάλι και δεν έχει καμία μα καμία σχέση. Stop. Δεν πληρώνεται δηλαδή από το Ε, το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Άσχετοι, ανενημέρωτοι, λοιπόν, προπαγανδιστές που σας έχει μπει ταυγό στον πισινό και έχει φτάσει το σκατό στην κάλτσα και δεν ξέρετε τι να κάνετε, γιατί βλέπετε τον πρωταθλητή, το αφεντικό της χώρας να διαπρέπει και να μην μπορείτε να τον κερδίσετε. Με δική σας κυβέρνηση, για τον Ολυμπιακό μιλάω. Με δική σας κυβέρνηση που λυσάξατε να βγείτε και γίνετε και χορηγοί, δεν μπορείτε να τον κερδίσετε τον ΠΑΟΚ. Και πέρσι ήταν το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Φέτος θα είναι το πρωτάθλημα των Νταμπλ της Νέας Δημοκρατίας που έφτασε του 100 μέχρι την κάλτσα σας. Λοιπόν. Εγώ να πω τώρα. Δεν ξέρω τι να κάνετε, πώς να αντιδράσετε. Έλα ρε φίλε. Σε κάθε τώρα διορισμό, δηλαδή, μπούλινγκ στους διαιτητές. Εγώ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Θα σου πω, είδα. Περίμενε. Τώρα τον Ολυμπιακό δεν είμαι εδώ για να υπερασπίζω. Ναι. Σου λέω, είδα το προφίλ της γυναίκας που λέει Open TV, δεν λέει Ε. Αγόρι το μου, κακό δεν είναι να δουλεύει στο Open. Είδε ημερομηνία. Δούλευε τέλος πάντων. Στο All About Aris το έχουν βγάλει αυτό. Ναι. Και η ημερομηνία από το Instagram δεν γράφει. Ναι, ρε παιδί, και όλοι ξέρουμε πού αποσκοπεί να διαμορφώσουν λαθασμένα την κοινή γνώμη προκειμένου να ασκηθεί πίεση στο διαιτητή για να ακυρώσει κανένα γκολ όπως ο Σιδηρόπουλος ολοκάθαρο μες στην Τούμπα. Εκεί πάμε, μη με λες εμένα, μη. Ωραία. Εκεί οδηγούμεθα. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα. Ωραία. Και για τον Ολυμπιακό και για όσους ακολουθούν. Ωραία. Η μεγαλύτερη ξεφτύλα που υπάρχει. Αν είστε αρσενικοί και έχετε αξιοπρέπεια λίγο μέσα σας, να μπείτε στο γήπεδο και αν είστε μάγκες καλύτεροι, να κερδίσετε τον ταμπλούχο αίτητο της Ελλάδος. Ωραία. Το αφεντικό της χώρας. Μπείτε και κερδίστε τον. Ωραία. Οι 51 προηγούμενοι στα 90 λεπτά δεν μπόρεσαν να το κάνουν. Αν εσείς του μπορείτε, κάντε το. Μαγιά σας. Θα σας χειροκροτήσουμε κιόλας. Ωραία. Αλλά. Συνάω να πω, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Τέλειο. Θα απαντήσεις. Ναι. Αλλά. Πριν από κάθε μάτς του ΠΑΟΚ, είτε με την Ξάνθη, είτε με τον Άρη. Δεύτερη φορά τώρα γίνεται αυτό. Να βγαίνει ο Ολυμπιακός επίσημα και να τοποθετείται για το διαιτητή του αγώνα και από την αντιπέρα όχθη να μην βλέπουμε καμία αντίδραση. Αντίθετα, να υιοθετούν αυτές τις απόψεις και να τσαβαντάρουν, αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός με δική του κυβέρνηση, με δικούς του υφυπουργούς, δεν μπορεί να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και ψάχνει συμμάχους οι οποίοι δέχονται τη συμμαχία και προσπαθούν να κάνουν το αυτονόητο υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι όλο το story. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό ισχύει. Όποιος είναι μαλωμένος με την αλήθεια, διαφωνεί. Όποιος είναι μαζί με την αλήθεια φίλος, θα συμφωνήσει με τα λεγόμενά μου. Έτσι. Ωραία. Λέω εγώ. Εγώ λέω ότι είναι θράσος να μιλάς για το πρώτο μάτς για τον Σιδηρόπουλο. Είναι θράσος. Σε ένα μάτς που μέχρι να αποβληθεί ο Σάσα δεν υπήρχε στο γήπεδο, λέω εγώ, δεν ήσουν καλύτερος στο Άρη. Μετά από εκεί είχες... ήσουν καλύτερος. Όχι, μα αυτό είπα. Δεν ήσουν καλύτερος. Αν δεν έβγαινε ο Σάσα με άδικη αποβολή. Δηλαδή, με άδικη. Δεν έχασα ευκαιρίες για να σου βάλω τρία γκολ. Μετά που βγήκε ο Σάσα. Αυτό σου λέω. Μετά που βγήκε ο Σάσα. Στο τελευταίο 20 λεπτό. Είχε βγει δικαιότατα ο Μάτος. Δικαιότατα βγήκε ο Μάτος. Εντάξει, τώρα λέω εγώ την άποψη. Μόνο σε άφησα είπε. Τώρα να πω κι εγώ. Λέω ότι δικαιότατα βγήκε ο Μάτος. Ενώ του Σάσα ήταν ένα απλό φάουλ στο κέντρο. Που σε καμία άλλη χώρα δεν θα έπαιρνε όχι κάρτα ούτε καν παρατήρηση. Ναι, έτσι λέω εγώ. Και εσύ είπες ότι αδικήθηκες.
Λοιπόν, είναι θράσος να μιλάς για τον Σιδηρόπουλο. Θράσος είναι για μένα. Είναι συνόλυμα θράσος. Με εσάς και τον Ολυμπιακό. Ωραία. Το τι κάνει ο Ολυμπιακός, αν βγάζει ανακοινώσεις για τους διαιτητές του Άρη, αυτό δεν κάνει τον Άρη. Δηλαδή, μιλάει ο Άρης γιατί μίλησες. Δεν μιλάει γιατί δεν μιλάς. Όποτε θέλετε, εσείς θα μιλάμε. Και όποτε δεν θέλετε, θα μιλάμε. Μου λες, τι είναι αυτό τώρα αυτό. Ο Ολυμπιακός έβγαλε τσιμουδιά, ρε. Πώς δεν έβγαλα, στο πέρσι με τον Σιδηρόπουλο που δεν ήθελα. Φέτος, που δεν ήθελα. Φέτος εδώ. Δεν τον ακούν τον Άρη. Δεν τον ακούν τον Άρη. Με τον Πάο και τι πέφτει. Δεν τον ακούνε. Ξένος λέει ο Άρης, ξένο διαιτητή. Στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό έχουμε ξένο. Μάλιστα. Και τώρα έχουμε τον Παπαπέτρου. Επειδή... που για μένα δεν είναι επιλήψιμο. Ναι. Να τελειώσω. Ναι. Δεν είναι επιλήψιμο ακόμη και τώρα να δουλεύει για μένα. Εγώ δεν κρίνω. Εγώ κρίνω τον διαιτητή αφού δω. Εντάξει. Δεν θα τον κρίνω πριν ιδιαίτερα κάποιον. Που δεν μου έχει δώσει μέχρι τώρα δικαίωμα. Ο Σιδηρόπουλος με είχε δώσει δικαίωμα. Σε πολλά μάτς πριν. Το θέμα όμως και ποιο είναι. Εσύ σωστά απάντας. Το θέμα είναι ότι δημιουργείται μία ημέρα πριν τον ντέρμπι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει τον συγκεκριμένο διαιτητή. Δεν νομίζω ότι τον επηρεάζει. Να μπει μέσα και να παίξει κανονικά. Δηλαδή, εσένα, αν δώσει διαιτητή και σε έλεγα ότι η γυναίκα σου δουλεύει στο κανάλι ενός από τους δύο που παίζουν αντίπαλοι. Ιδιοκτήτη, δεν θα σε επηρέαζε. Άμα θεωρεί ότι τον επηρεάζει, να δηλώσει κόλλημα. Να δηλώσει κόλλημα. Θα το έλεγαν αυτοί. Που όταν φέρουν στραβό αποτέλεσμα, όλο τυχαίως συμβαίνει κάτι στους διαιτητές. Εγώ δεν λέω ότι το κάνουν αυτοί. Ναι. Λέω ότι όλο τυχαίως, είμαι προσεκτικός στο τι λέω. Ναι, η κερί είναι πονηρή. Ή θα καεί ένας φούρνος, ή άσπρο πόλο θα πάνε και θα τσακίσουν. Ωραία. Στο ξύλο με τσακούρια τον τζίλο, ή θα καεί το σπίτι του, του Μπρίκα. Να τους πιάσουν όλους. Ή θα στείλουν σφαίρα στο γραμμένο. Ναι. Εντάξει, ή θα ανοίξουν στρακαστρούκες, όπως λέει. Αυτό το Ανδρίκελο, ο δημοσιογράφος του, ο δημοσιογράφος του Ολυμπιακού, ο Καρπετόπουλος, στρακαστρούκες. Ρε Καρπετόπουλο, έχεις φάει εσύ στρακαστρούκες στο σπίτι σου με τα παιδιά σου. Και σήμερα ξαναέγινε επίθεση στο σπίτι του κυρίου Ευαγγέλου. Ρε Καρπετόπουλε, έχεις φάει καμιά στρακαστρούκα να δεις τι ευκύλια θα σε πιάσει. Πάντως, και να είναι και κανένα παιδάκι σου εκεί πέρα μέσα. Με παιδιά και τέτοια, εντάξει, δεν θα σου πει. Λοιπόν. Πάντως, από εκεί πέρα. Αν ο Παπαπέτρου θεωρεί ότι θα τον επηρεάσει αυτό, να δηλώσει κόλλημα. Να μπει ο επόμενος. Ναι. Είναι πάντως ξεφτύλα. Τι σχέση έχει ο Ολυμπιακός να ανακατευτεί στο Άρης ΠΑΟΚ. Στις μόνες σχέσεις που έχει ο Ολυμπιακός είναι ότι κυνηγάει τον ΠΑΟΚ. Με μένα δεν έχει σχέση. Τι σχέση έχει, τι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, ποιος θα παίξει. Εγώ γιατί να το απαντήσω αυτό, ρε Ολυμπιακό. Στο Άρης ΠΑΟΚ λέω εγώ Ολυμπιακό. Εσύ δεν παίζει, δεν μπορεί να τοποθετηθεί. Μιλάει ο Ολυμπιακός για σένα. Μα σου είπα. Μιλάει ο Ολυμπιακός για σένα. Αυτό δεν θεωρεί. Πώ βγήκε η διοίκησή σου και να κάνει παράπονα να πει τι μιλάτε για τον Άρη. Για ποιο λόγο να το πει αυτό η διοίκηση, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί εμένα αν μιλούσε ο Ολυμπιακός για μένα, για τον ΠΑΟΚ, θα έβγαινε και τον έλεγα τι λες για μένα. Εγώ δεν έχω στόμα να μιλήσω. Εσύ θα μιλήσεις για μένα. Άντε ρε κάνε την πάντα. Ένα λεπτό, ρε Τάσο. Άντε ρε πάνε, πες στο λιμάνι. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εσύ μου είπες ένα λεπτό τώρα. Για να λέμε ένα λεπτό. Όταν υπάρχει συμμαχία. Ένα λεπτό. Υπάρχει. Εσύ μου είπες παίζει Άρης ΠΑΟΚ και μιλάει. Παίζει Άρης ΠΑΟΚ και μιλάει ο Ολυμπιακός, μου λες. Και εσύ έπαιζε Άρης ΠΑΟΚ, Άρης Ολυμπιακός στο τέτοιο, πήγες με πανό και μου λες ότι ήταν πλάκα. Εδώ σοβαρά μιλάμε. Εσύ γιατί στο πάνω, γιατί καλά ήρθες. Καλά, τώρα μιλάω για το 1980. Α, δεν μετράει πλάκα το 80. Μου κάνεις, μωρέ, σαν από τώρα. Εντάξει, καθόλου πλάκα δεν σου κάνω. Πλάκα μου κάνεις. Καθόλου τώρα. Πλάκα δεν σου. Εντάξει, ρε φιλά, μιλήσουμε για το 1940 τότε. Μα σου λέω. Θες να μιλήσουμε για το 1929. Τι που έχασε 28 ή 32, δεν ξέρω, θυμάμαι. Τι έχασε ο Ολυμπιακός 8-2 από τον Παναθηναϊκό. Το ξέρεις αυτό. Όχι, δεν το ξέρω. Θες να μιλήσουμε για τότε. Εντάξει, δεν μιλήσαμε. Κανονικά πρέπει να μιλήσουμε για τότε, γιατί τα πρωταθλήματα με τρεις ομάδες και δυόμιση, τα τρία που έχεις, εγώ τα αναγνωρίζω, είναι το 28, 32, 46. Δεν βλέπω να τα γνωρίζεις και πολύ. Το λες. Έχρωμη φωτογραφία δεν έχεις. Δεν πειράζει, δεν μετράνε. Δεν μετράνε και αυτά. Δεν μετράνε. Μετράνε. Απλά το δικό μου είναι με 26 νίκες. Μπράβο. Με 16 ομάδες. Το δικό σου είναι με 4. 26 με 26. Θα πάμε και στις γραμμές. 26 τέτοιος είναι με τον οποίο τα μισά είναι φιλικά. Εντάξει. Έτσι λόγο. Έτσι λόγο. Άμα σου πω ποια είναι φιλικά, εντάξει θα απαντήσεις. Σε ευχαριστώ, δύσκολη θέση. Ναι. Έλα. Δεν περιμένω. Πάει αυτός. Ναι. Πιάσε καμιά συνταγή ακόμη. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, με υγεία. Πάει αυτό, ρε φίλε, το είπαμε. Από Αθήνα, από Αθήνα, καλό. Βασικά, από Αθήνα ανεβαίνουμε για το παιχνίδι αύριο. Ωραία. Θα ακούμε. Ήθελα, ρε παιδιά, να πω κάτι χωρίς να θέλω να φανώ έτσι κακός. Ο φίλος δίπλα, ο πουθενάς, ο άρχοντας του πρωταθλητισμού της Ελλάδος, που είναι 40 χρόνια, δεν μας έχει πει. Για ποιον μιλάς? Έγινε άρχοντας Ελλάδος με ένα πρωτάθλημα. Για ποιον μιλάς? Το πήρε. Για μένα μιλάς? Ένα τάμπι.
Ένα double έχει κάνει. Για μένα μιλάς. Μιλάρισα περισσότερα πρωταθλήματα για τον Πάο. Καταρχήν πάρε το πουθενά πίσω, γιατί θα σε απαντήσω ανάλογα. Όχι, όχι, όχι εσύ προσωπικά, σαν ομάδα, όχι προσωπικά εσένα, σαν ομάδα. Εσύ τι ομάδα είσαι? Εγώ είμαι Ολυμπιακός, φίλε μου, και έρχομαι μέσα στον Άρη να δω. Κάθε χρόνο έρχομαι και βλέπω τον Άρη. Γιατί? Γιατί γουστάρω, έχω φίλους Αριανούς, έχω φίλους Θεσσαλονικιούς και γουστάρω το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης. Α, είσαι Ολυμπιακός. Αλλά δεν μπορείς να λέγεις αυτοκράτορας με έναν τάπη, ρε αγόρι μου. Δεν μπορείς. Έπαιξες μπαλάρα, ήσουν ωραίος, με μπράβο, και δικαία και δίκαια και με το παραπάνω το πήρες. Αλλά δεν θα βαφτιστείς αυτοκράτορας με έναν τάπη. Τα αφεντικό της χώρας είναι από την περσιρό, το περσιρό πρωτάθλημα με τα αφεντικό της χώρας, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Κοίτα να το συνηθίσεις λίγο, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Τα αφεντικό της χώρας είναι ασπρόμαυρο. Ο ασπρόμαυρος δικέφαλος έχει ανοίξει τα φτερά του και σκέπασε όλη την επικράτεια. Δέξου το και μάθε να ζεις με αυτό. Και εσύ και τα αφεντικά σας. Μάθετε να ζείτε με αυτό. Τρία χρόνια είσαι άτιτλος. Τρία χρόνια σε έχω άτιτλο. Σε τσούζει, σε πονάει. Όλη μέρα ξυπνάτε και κοιμάστε με το σκεπτικό με τον Πάο. Σας αρρώστησε ο Ιβάναρος. Σας τρέλανε ο Ιβάναρος. Σας έκανε τρελούς ο Ιβάναρος. Και ακόμα είναι η αρχή. Ακόμα δεν είδατε τίποτα. Θα σας χαζέψει όλους ο Ιωάννης Σαββίδης. Ο ευεργέτης της Ελλάδος θα σας τρελάνει όλους τους γάμους εκεί κάτω. Και τα παραθύματά σας να ξέρεις. Κατάλαβες. Άντε Πακιστανέ, στείλτονα. Άντε αγοράκι μου, έλα να δεις και εσύ το διπλό να γουστάρεις, να στεναχωρηθείτε παρέα. Να κλαίτε στο λιμάνι, να πάντως, κλαίτε και στην άλλη τη μεριά. Πάντως, Ολυμπιακός ήταν ο φίλος, αλλά δεν νομίζω να είναι στο Χαρλάου αύριο. Να μην λέω καμία. Μπορεί να είναι κιόλα, αλλά κοίτα, δεν μου φαίνονταν. Κοίτα, να το συνηθίζεις, Γαύρο. Ε, Γαύρο. Κοίτα, δύο χρονιές το συνηθίζεις. Τρίτη φέτος. Με δική σου κυβέρνηση. Με κατάλαβες, να μάθεις να χάνεις, ρε. Να έχεις λίγο αξιοπρέπεια, να είσαι ανθρωπρεπής και να πεις μπράβο, ρε. Έχω σε λεφτά και έκανε ομάδα ο άνθρωπος. Κόντρα στο κατεστημένο, γκρέμισε τις κόκκινο-πρασινοκίτρινες βρωμερές τρυπαρές παράγκες. Και περπατάει καθαρά μόνος του, με ψηλά το κεφάλι. Πού να τα μάθετε αυτά, ρε, με αυτούς που είχατε εκεί κάτω, ρε. Παξιμάδια κατεψυγμένα. Παξιμάδια κατεψυγμένα με τους Αλεξανδρίδες, τους Τζόρτζεβιτς και τους Γρανακόπουλους. Πελάτες στον πρόεδρο σας. Χριστό. Μιλάτε και οι γάβροι. Εκεί. Πού να ξέρετε εσείς, ρε, από καθαρά πρωταθλήματα. Λοιπόν. Θα μάθετε όμως. Θα βλέπετε τον ΠΑΟΚ. Θα βλέπετε και το ΠΑΟΚ TV και θα παραδειγματίζεστε, θα μαθαίνετε. Καθίστε, ακόμα δεν είδατε τίποτα. Στην αρχή είμαστε, παιδιά. Ναι. Στην αρχή. Καλά, κόψε μισό ψάρι. Κόψε μισό ψάρι. Έχει πολύ σύριαλ ακόμα. Περίμενε. Κόψε μισό ψάρι. Περίμενε, ακόμα τίποτα δεν είδες. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287 και 3-8 θα είναι ενεργό. Έχουμε να σχολιάσουμε και άλλα πράγματα. Φυσικά δεν είπαμε τίποτα σχεδόν. Καλά, έλεγα τις συντάγες, ρε. Καλά λέει συνταγές. Πιάσε καμιά άλλη. Βουβαλίσιο η Μάμ Μπαλντή. Έλα, πάμε Χρήστο. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Λίμπερο 107,4. Ράδιο Μαρμίτα. Να ακούσουμε λίγο τον Τάσο. Έχει να σου πει κάτι ενδιαφέρον. Και μετά θα συνεχίσουμε φυσικά με το ντέρμπι. Τα δύο ντέρμπι, μάλλον και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πάμε. Κοντά μας και σήμερα είναι το στέικ του Κωστή. Σπέσιαλ ψητοπολείο, σούβλες και σκάρες. Τα πάντα όλα στα καρούνα με μοναδικές γεύσεις. Κοντοσούβλι χοιρινό μπορείτε να απολαύσετε, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρβουνα και ό,τι άλλο επιθυμεί η ψυχούλα σας σε κρεατικό αλφα ποιότητας, πάντα όλα στα κάρβουνα με σούβλες και σχάρες. Στη Νεάπολη το στέκει του Κωστή, Ανδρέα Παπαδρέου 113, να πάτε να καραγουστάρετε την ρετσινάρα σας και τις μοναδικές γεύσεις που σας περιγράψαμε. 23-10 για το delivery, όσοι δεν θέλετε να πάτε να πιείτε ρετσίνα εκεί ή δεν μπορείτε. 23-10-6-20-7-27, επαναλαμβάνω, 23-10-6-20-7-27, το τηλέφωνο για το στέκι του Κωστή. Πρατήριο εγώ καυσίμο και διανομής πετρελαίου θέρμανσης, τεχνική δισάκ, ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στη τιμή του απλού καθημερινά. Πάτε λοιπόν, Ανδρέα Παπαδρέου, 2-25 στη Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι των Μετεώρων. Φουλάρετε το ρεζερβουάρ του οχήματός σας με ενισχυμένο καύσιμο και πληρώνετε στην τιμή του απλού. Για όλους τους φίλους που θέλουν πετρέλαιο θέρμανσης, ελεγμένο καύσιμο, τιμιότητα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, τηλεφωνείτε στο 2310-611-256, επαναλαμβάνω, 2310-611-256, για να παραγγείλετε το πετρέλαιο του μήνα από το πρατήριο του Τεχνική Δισάκ. Ανδρέα Παπαδρέου 225.
Λοιπόν, στην Νεάπολη, έτσι. Λοιπόν, αυτά και με τους υποστηρικτές της εκπομπής μας. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε. Ναι, να πούμε ότι το 2310-287-38 είναι ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο. 2310-287-38. Λοιπόν, είπαμε για τον διαιτητή. Επαναλαμβάνω, από το συγκεκριμένο διαιτητή μέχρι τώρα δεν έχουμε να του προσάψουμε τίποτα. Τώρα μετά το ματς μπορεί να έχουμε. Πριν το ματς δεν έχουμε. Αυτό έπρεπε να πούνε όλοι. Εγώ λέω αυτό, είναι η λογική. Και όχι αν δούλευε η γυναίκα του και αν δούλευε ναι. ανεψιός του και αν δούλευε ο Μπατζανάκης του, Μπατζανάκη, ο Μπατζανάκη. Δηλαδή αυτά είναι για δειλούς. Για δειλούς πραγματικά. Γιατί εκεί, έτσι, δηλαδή αυτή είναι η εντύπωση που βγάζουν αυτοί που τα δημιουργούν. Ναι. Ότι από φόβο μήπως και συνεχίσει την τρελή πορεία του 19 και το 20 ο ΠΑΟΚ κάνοντας ποδαρικό στο Κλεάδης Βικελίδης. Ναι. Δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Αυτό φοβούνται και προσπαθούν με τον οποιοδήποτε τρόπο, όπως ξύνησαν και αυτό το βρώμικο πόλεμο με την Ξάνθη, προσπαθούν με δόλιο τρόπο να κερδίσουν τις εντυπώσεις, να ασκήσουν πίεση στους διαιτητές, στους βαρίστες κτλ. Εντάξει, σήμερα ξανά, επαναλαμβάνω, υπήρξε επίθεση εκ νέου στο σπίτι του κυρίου Ευαγγέλου. Εκεί που ένας δημοσιογράφος του Ολυμπιακού, ο κ. Καρπετόπουλος, σε άρθρο του προχθές, απείλησε ανοιχτά τους διαιτητές ότι θα γίνονται μηνύσεις κατά την ώρα του αγώνα. Ανοιχτή είναι απειλή πλέον από δημοσιογράφο του Ολυμπιακού, επαναλαμβάνω, και ονόμασε την επίθεση την πρώτη του κυρίου, στο κύριο Βαγγέλου το σπίτι που μένει η οικογένεια, τα παιδιά του κτλ. Πέσα λέει κάτι στρακαστρούκες, λέει πέσα. Δηλαδή καταλάβατε που έχουμε φτάσει. Και ο κύριος Αυγενάκης, ο υπουργός αθλητισμού, πού λοιπόν, στην αρχή της Παναγίας είναι να τοποθετηθεί για τα όσα συμβαίνουν, για τα όσα γίνονται, ρε παιδιά. Δηλαδή πού πρέπει να φτάσουμε στα άκρα, να χωριστεί η Ελλάδα στα δύο, βορράς και νότος. Για να την πάρουν χαμπάρι εκεί στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Αθλητισμού. Εγώ λέω αυτά ότι που κάτι λες, δεν πάει καλά. Αυτά όλα που λες θα προσάψω όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Εγώ θα μιλήσω για την ομάδα μου. Εγώ λέω, δεν είπα για τον Άρη. Κάτι, ναι, εγώ λέω ότι θα προσάψω για τον Άρη. Αλλά και ο Άρης δεν μίλησε. Ο Άρης δεν έχει καμία σχέση όταν μαλώνεται εσείς δύο να μπει στη μέση. Δεν έχει καμία σχέση ο Άρης. Σχέση, να γιατί να, γιατί, να γιατί μιλάει ο Ολυμπιακός για το. Για το διαιτητή. Λάθος. Δεν του πέφτει του Ολυμπιακού λόγος να μιλάει. Τι να πει, Ολυμπιακέ, μη μιλάς, δεν το κατάλαβα. Τι δουλειά έχεις εσύ να κάνεις σε μένα. Λοιπόν, ο Άρης τον έχουν δείξει όλα τα αλλά θεσμικά όργανα, όλα τα θεσμικά όργανα που διοργανώνουν το πρωτάθλημα, ότι τον θεωρούν μία ομάδα όπως τις όλες άλλες. Έχει πει λογικά πράγματα, δεν εισακούστηκε ποτέ και σε τίποτα. Είναι η πιο αδικημένη ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα από βαρ και ξεβαρ. Δεν τον παίρνει κανείς στα σοβαρά. Δεν είναι στο Big Four. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε εμείς στο Big Four, δεν είμαστε μεγάλοι, να πάτε με τις Ξάνθες και με τους Πανετολικούς. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Και για να κλείσω αυτός τέτοιο, δεν ξέρω τι κάνει ο Ολυμπιακός, αν φοβάται ή όχι. Σίγουρα, για να είμαι ειλικρινής, ο αδύναμος φωνάζει. Αυτό είναι συνέχεια, το όσοι με ακούν το ξέρετε, ο αδύναμος φωνάζει, ο δυνατός δεν φωνάζει ποτέ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός μπορεί να φοβάται, ο Άρης δεν φοβάται καθόλου. Είναι ένα μάτς, μισό λεπτό, είναι ένα μάτς στο γήπεδό του. Για μένα είναι φαβορί ο Άρης, έστω και μικρό. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ έχει πιο ποιοτική ομάδα, πιο ποιοτικό ρόστερ, εντάξει. Σωστό είναι αυτό. Πιο πολλές λύσεις στον πάγκο. Ναι, ντέρμπι είναι. Δεν είπα, όταν λέω φαβορί. Τρία σημεία παίζουν. Φυσικά παίζουν. Λέω ότι είναι 34-33-33. Αυτό εννοώ. Αυτό λέω. Δεν είπα κάτι τρελό. Εντάξει. Στο γήπεδο του παίζει. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικό. Έχει ένα μικρό προβάδισμα Άρης. Έτσι λέω. Εγώ βάσει βαθμολογικού και πίνακα. Τούμπα, και βάσει βαθμολογικού πίνακα, βάσει δυναμική στο ρόστερ και ποιότητας ποδοσφαιριστών, ναι. έρχοντας και με φόρα το τρένο του Φερέιρα, ναι, θεωρώ ότι εντάξει, έχει ένα 10% παραπάνω πάω στο διπλό. Εγώ λέω προς το διπλό, ναι. έτσι. Δηλαδή θα εσύ έβαζα λες δηλαδή 30-30-40. Κάπως έτσι θα το έβαζα. Εγώ λέω επειδή τα προηγούμενα από τη στιγμή που ανέβηκε ο Άρης, θα βγάλω το μάτς του κυπέλλου απ' έξω, τα άλλα 4 μάτς, 3 είναι ή 4, 4, 3, τα άλλα 3 μάτς κρίθηκαν όλα στις λεπτομέρειες, όλα, και τα τρία άλλα μάτς, και τα δύο ισοπαλίες, το 1-1, το 2-2, και η ήττα του Άρη στο Χαλάου, το 1-2, κρίθηκαν σε πολλές λεπτομέρειες και στην τύχη, και η τύχη δεν ήταν μαζί μας τις περισσότερες φορές. Λοιπόν, θεωρώ ότι και αυτό κάπως έτσι θα πάει το μάτς. Και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, που αποβλήθηκε ο Μάτος, δεν ήταν η τύχη μαζί του, γιατί είχε χάσει τρία μάτια. Ο Μάτος είχε χάσει τρία μάτια. Κάνεις το ένα. Όταν αποβλήθηκε ο Μάτος και μετά, είχε ένα δεκάλεπτο πολύ δυνατό ο ΠΑΟΚ. Ναι, από το 85 μέχρι το 95. Που έφαγε τον γκολ μετά. Έφαγε τον γκολ. Μετά τον γκολ είχε το δοκάρι και μία φάση. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Έχει και ο Άρης είχε και στο 1-1. Έχει δύο φάσεις δηλαδή, με τον Ιντέγε. Που δεν χάνονται κύριε τα γκολ. Και ο Άρης είχε. Λοιπόν, τέλος πάμε στις γραμμές. Θέλω να πιστεύω ότι μία φορά η τύχη θα είναι μαζί μας. Για να δούμε. Ας είναι και με τον ΠΑΟΚ μία φορά. Ναι, όχι, ρε φίλε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Η τύχη είναι με τους ικανούς. Τι λες.
Είσαι... Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σου. 10 δευτερόλεπτα δώσαμε. Η τύχη λέει με τους ικανούς. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με, με υγεία. Με υγεία πάνω απ' όλα. Η τύχη είναι όντως με τους ικανούς. Βέβαια αυτοί πρόσωποι που δεν ήταν ικανοί πάλι την είχαν την τύχη. Η σε, τύχη είναι σε πολλά μάτς. Και με τους δυνατούς και με τους ικανούς. Ναι. Πάμε. Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή πριν από λίγο μπήκα σε ένα site, μπορείτε λίγο να τσεκάρετε τι ώρα παίζει ο Ατρόμητος με, τη... με τον Αστέρα και παίζει ένα τέταρτο διαφορά, διαβάζω. Σάββατο παίζει ο Ατρόμητος. Αυτό. Ο Ατρόμητος με τον Αστέρα. Ναι. Τι ώρα παίζει. Περίμενε, εγώ θα σου πω. Πότε παίζει αυτό, Κυριακή ή Σάββατο. Γιατί κάποιος πανέξυπνος το έχει βάλει το ένα παιχνίδι πάνω στο άλλο. Για κοιτάξτε το λίγο. Περίμενε, ρε φίλε. Με ποιο παίζεις είπες, Αστέρα Τρίπολης. Ναι, άμα. Περίμενε λίγο, φίλε. Ποια αγωνιστική κοιτάμε. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, Σάββατο 4 Ιανουαρίου, Ατρόμητος, 8 η ώρα. Και το ντέρμπι πότε είναι. 7.30. Είναι σοβαρό αυτό. Τι, σου λέω, 7, 5 και 4. Το διοργανώνει το πρωτάθλημα. Τρία μάτσα έχει το Σάββατο. Γιάννης είσαι. Τρεις ναι, η ώρα, πέντε ναι, και τέταρτο, ναι, ναι, ναι. Έχει πέντε και τέταρτο τρεις η ώρα Βόλος, 7.30 Άρης ΠΑΟΚ και 8 Ατρόμητος Τρίπολη. Ναι, παιδιά, θα αναγκαστούμε να δούμε το ντέρμπι όμως και εμείς. Έτσι λέει η επίσημη σελίδα της Σούπερ Λίγκ. Ναι. Ναι, ναι, δεν το θεωρώ και πολύ σοφό αυτό που κάνανε, γιατί την Κυριακή τα μάτια είναι κανονικά, μπορούμε να τα δούμε όλα, ας πούμε. Μπορούσε να βάζω τα Ατρόμητος να παίξει Κυριακή, ρε παιδί μου, 5 ώρα, 5 και 4. Τέλος πάντων, ναι, είναι λίγο κουλό γιατί να πέφτει πάνω στο μάτι, γιατί και εγώ το Άρης ΠΑΟΚ θέλω να δω φυσικά. Βάλτε το 5 και 4. Στις 8 λέει παίζει, στις 8 είναι. 8 είπα, ρε. Ναι, 8 είπα. Τώρα μου το στέλνει. Ναι, ναι. 8 είπα, ρε παιδί. Ναι, όχι, εντάξει, μου το στέλνει. Δεν άκουγα. Ευχαριστήσουμε τα παιδιά που μας ενημέρωσαν. Τέλος πάντων, εγώ περιμένω να γίνει ένα δυνατό μάτς στη Θεσσαλονίκη, γιατί παραδοσιακά αυτά είναι ντέρμπι και σκοτώνεστε. Ελπίζω να δούμε και ποιοτικό παιχνίδι. Πάντως εγώ που είμαι και ουδέτερος, βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ σίγουρα έχει ένα μικρό προβάδισμα, ποιοτικό τουλάχιστον σίγουρα. Και καλά, αυτό δεν αμφισβητείται. Δεν αμφισβητείται αυτό. Πολύ μεγάλο. Το ποιοτικό του είναι στον πάγκο ιδιαίτερα. Δηλαδή ο Άρης δεν έχει τόσες λύσεις. Ποιοτικές. Ο Άρης, ας πούμε, έχει κάποιους παίχτες οι οποίοι αν δεν πάνε καλά ή αν τραυματιστούν ή οτιδήποτε άλλο δεν έχει να τους αντικαταστήσει. Ναι, αλλά δεν ξέρω. Το ΠΑΟΚ έχει αρκετούς παίχτες. Αυτό λέω, ότι στον πάγκο είναι η διαφορά. Η διαφορά ότι μπορεί να μπει ένας και να μπει η ποιοτική διαφορά είναι στον πάγκο. Αλλά όπως δεν πιστεύω να διαφωνείς, ούτε ο Τάσος νομίζω διαφωνείς. Αυτό που είπα για τα τρία προηγούμενα παιχνίδια, εγώ βάζω το κυπέλο απ' έξω. Λοιπόν, που κρίθηκαν όλα στις λεπτομέρειες. Δεν φάνηκε δηλαδή η διαφορά ούτε του μπάγκου. Σίγουρα, όχι, όχι. Έτσι. Και μάλιστα τα τρία από αυτά τα δύο στην Τούμπα, έτσι. Σας το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι πολλά παιχνίδια πηγαίνουν στη δύναμη και πολλές φορές οι προσωπικές μονομαχίες κρίνουν το παιχνίδι. Άρα αυτό, σε αυτό ο προπονητής μπορεί να κάνει λίγα πράγματα. Για να τρέξω λίγο, παίχτες. Μπορεί να τρέξω λίγο γιατί πρέπει έχει δύο. Για δώσε πρόβλεψη. Πρόβλεψη, κάτι θα σου. Εγώ βλέπω μια ισοπαλία. Μια ισοπαλία, βλέπουμε γκολ, έτσι. Μια ισοπαλία. Στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Νομίζω πάλι στο 1-1-2-2. Στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τι βλέπεις. Και εκεί τα ίδια βλέπω, παιδιά. Τι ισοπαλία. Θα σκοτωθούν και δεν θα βγάλουν αποτέλεσμα. Ολυμπιακός χωρίς κόσμο, έτσι. Χωρίς κόσμο. Βαλμπουενά και χωρίς το Φορτούνι και χωρίς τον κόσμο. Και χωρίς ποντέσαι. Ο Βαλμπουενά νομίζω μια χαρά είναι στην. Εντάξει, τώρα μια χαρά είναι, ξέρεις, μια χαρά έχει να παίξει. Καλά, ντέρμπι είναι, ντέρμπι είναι και κόσμο να έχει και κόσμο να μην έχει. Έγινε καλά, ρε. Θα τα πούμε από εβδομάδα. Να σε καλά. Καλή χρονιά με υγεία. Πάμε στο επόμενο φίλο, 2310-287 και 3 οχτάρια. Να μιλάμε έτσι πιο σύντομα. FM κενό, σχόλιο μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους και για όσες μας κρυφακούτε. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Γεια σου και εσύ, φίλε. Θέλω να πω το εξής. Τόση συσσωρευμένη αηδία από παλιά μπορεί να αντισταθμίσει αυτό που συμβαίνει τώρα τα τρία χρόνια υποτίθεται με το νέο αφεντικό του ΠΑΟΚ και όλοι περιμένουμε κι εγώ να καταλάβω πού είναι το μεγάλο κακό που φέρνει ο ΠΑΟΚ, πού είναι οι καινούργιες οι παράγκες, πού παίζονται όλα αυτά. Πού δεν... μέσα στα γήπεδα έγιναν αυτά τα εγκλήματα. Δεν υπάρχουν καινούργιες παράγκες, φίλε. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό για μένα πώς μπορεί να εξισωστούν αυτά τα δύο πράγματα. Το όνομά σου λίγο, φίλε μου, μας το έπαιζε όσο... Θανάση. Ναι, άκουσε, γιατί εδώ τα έχουμε συζητήσει αυτά πολλές φορές εδώ πέρα. Ναι. Άκουσε με λίγο.
τουλάχιστον τη δική μου άποψη θα πω, αν την συμφωνείς ή όχι. Λοιπόν, σίγουρα αυτά που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, έτσι, δεν έχουν γίνει, τουλάχιστον διαιτητικά από τον ΠΑΟΚ δεν έχουν γίνει, έτσι. Ναι. Για να μην λέμε ό,τι θέλουμε. Ναι. Αλλά κι εσείς από την άλλη πλευρά, να μαθαίνετε όλο τον κόσμο να μας πείσετε ότι είστε οι αγνοί και οι αμόλυντοι, αυτό παραπάει, ρε φίλε. Κοίτα. Είστε οι ισχυροί που είστε αδικημένοι. Μέχρι και οι ισχυροί είστε αδικημένοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μιλήσε κανένα για αδικία και ούτε ο ΠΑΟΚ έχει στόχο να κάνει ένα πρωτάθλημα στο οποίο ο ΠΑΟΚ θα κάνει μιλάμε με όρους αδικημένου και δίκαιου. Έτσι προσπαθεί. Συγγνώμη λίγο, μία άλλη τελεία άμα θέλεις Θανάση. Προς εσένα και προς τον Τρούλι, στον Ζάχο. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή δεν αδικείται όταν ευνοείται ο Ολυμπιακός. Α, ωραία. Όταν... Δεν αδικείται. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή... Ρωτάω και τους δυο σας. Ο ΠΑΟΚ δεν αδικείται όταν δεν δίνεται πέναλτι ολοκάθαρο το 83 στον Παράλες. Mm-hmm. Δεν αδικείται όταν δεν δίνεται πέναλτι ολοκάθαρο στον Όφη. Με τον Ολυμπιακό. Στο πρώτο ευνοήθηκε όντως ο Ολυμπιακός. Στο πρώτο μάτς. Με κάνεις να γίνουμε δικηγόρος του Ολυμπιακού. Ναι. Δεν αδικείται ο ΠΑΟΚ. Αδικείται. Δηλαδή, άμα έχει ο Ολυμπιακός 4 βαθμούς μείον. Σωστό είναι αυτό που λες. Αυτό λέμε. Αλλά θα με κάνει. Θα με κάνει τώρα. Δεν θέλω να. Θα με κάνει να γίνω τέτοιο στο Ολυμπιακό. Δεν θέλω να μα γίνω. Μα είπες κάτι και πρέπει να το. Αυτό είναι σωστό. Ναι, αλλά άμα πω όμως τώρα εγώ αντίστοιχα, θα μου πεις είσαι δικηγόρος του Ολυμπιακού. Θα μου πεις. Εγώ δεν σου είπα ότι είσαι δικηγόρος του Ολυμπιακού. Πώς θα κάνω ερώτηση και σου λέω. Ξέρεις, θα σου πει. Αδικείται όταν ευνοείται ο Ολυμπιακός. Εφόσον διεκδικούν οι δύο το πρωτάθλημα, ναι. Και θα σου πει ο Ολυμπιακός και εσύ έβαλες με τον Πανιόνιο το 2-1 foul goal. Και θα σου πει σωστά, γιατί και εσύ το παραδείγες, δώσε λίγο. Όντως είναι πέναλτι του Όφη, αλλά 5 λεπτά νωρίτερα είναι κόκκινη κάρτα. Να παίξουμε 10 Όφη. Να μου πει και με την ΑΕΚ. Πώς θα γίνει, να μου πει και με την ΑΕΚ ότι μισοφάρισε με goal foul. Έλα, ναι, ρε Θανάση. Παιδιά, είναι και μόνο που υπάρχει ένα κλίμα που μπορούμε να συζητάμε. Αν ήταν και δεν ήταν, αυτό από μόνο του είναι θετικό. Εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο κανένας δεν διαφωνούσε και ήταν ένας οχετός πραγματικά τώρα. Τα ξεχνάμε εύκολα. Όχι, δεν ξεχνάμε, ρε φίλε. Εύκολα. Ούτε γίναμε. Αλλά, με... Ας το ξεπεράσουμε αυτό. Εντάξει. Θέλω να πω κάτι, να δείχνει έλεος ο φίλος μου ο ΠΑΟΚΣ σε κάποιους Ολυμπιακούς, γιατί ξέρεις, κάποιες δυνάμεις, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, όταν βλέπουν ότι έχουν να μιλάνε μόνο για μια δίθεν ιστορία, η οποία είπαμε και τι ιστορία είναι, να δείχνει ένα έλεος για το παρόν και για το μέλλον ειδικά. Βεβαίως και το λες, αλλά το να επικαλούνται συνεχώς αυτό που ήταν, αυτό είναι και μια μιζέρια δική τους, και εκεί πάνω πρέπει να χαιρόμαστε εμείς. Δηλαδή, ας επικαλούνται και τα πολλά τα πρωταθλήματα, ό,τι θέλει. Δεν μπορούν να μιλήσουν για σήμερα, δεν μπορούν να μιλήσουν για αύριο, είναι υποχρεωμένοι να μιλάνε για το παρελθόν, και η τρίτη απώλεια του πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό σημαίνει κάτι που ούτε καν θα το σκεφτούμε, δεν μπορούμε να το σκεφτούμε. Δηλαδή στο τέλος της χρονιάς αυτής, με την τρίτη απώλεια, θα δούμε πράγματα στον Ολυμπιακό που δεν θα το πιστεύουμε. Ναι. Και γι' αυτό δίνει τα πάντα ο Μαρινάκης, και γι' αυτό καταλαβαίνει και ο ίδιος μέσα από μια τρίτη απώλεια, θα είναι ένα συνταρακτικό γεγονός για τον Ολυμπιακό. Φίλε, οι ίδιοι Ολυμπιακοί πλέον τους κράζουν. Θανάση, μία ερώτηση να σου κάνω, ρε φίλε, τώρα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Δεν πειράζει, με πει ό,τι θέλει. Δεν έχω πρόβλημα. Άμα φύγει ο Μαρινάκης από τον Ολυμπιακό, φεύγει αύριο. Γίνεται έτσι όπως το λες και φεύγει. Ναι. Θα βρει ο Ολυμπιακός έναν, όχι Μαρινάκη, μία σκάλα πιο κάτω να τον πάρει. Κοίταξε. Θα... Αυτό περίμενε. Είναι ένα ερώτημα, θα σου πω. Ένα λεπτό. Είναι ένα ερώτημα πιασιάρικο. Αλλά το τι μπορεί να γίνει, όμως, αν θα φύγει αυτός ο άνθρωπος από εκεί μέσα, που δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε που θα έρθει και θα είναι στον Ολυμπιακό θα είναι Μαρινάκης. Ναι. Εγώ κατάλαβα, δεν θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι Ολυμπιακοί... Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα τι λες. Για μηχανισμούς. Εγώ σε ρώτησα στο οικονομικό. Αυτό που λες έχεις δίκιο, αν ο επόμενος βαδίζει στον ίδιο. Οικονομικά θα είναι, θα βρει έναν... Μα εμείς, άμα φύγει ο Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ, θα βρει ο ΠΑΟΚ ένα Σαββίδη. Δεν μου απαντάς όμως. Ναι, βεβαίως θα σε απαντήσω και θα καταλάβεις. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι μια ισχυρή ομάδα ή η ΑΕΚ ακόμα και ο Άρης. Είπα ότι πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες οι οποίες θα ευνοούν το ποδόσφαιρο συνολικά. Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι αυτό που λες. Και με αυτή την έννοια λέω ότι αυτό το παλιό υλικό, αυτό το παλιό υλικό που είναι ο Μαρινάκης, που ξέρουμε και είπα έτσι ξεκίνησα, αυτός ο οχετός κυριολεκτικά, πρέπει να φύγει από τη μέση. Και εκεί είναι η απορία μου η μεγάλη που αφορά ίσως και τον Άρη και άλλες ομάδες. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά τα παλιά υλικά που φτύρανε τόσο πολύ ποδόσφαιρο πρέπει να φύγουν από τη μέση, να κάτσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Αυτή είναι η απορία μου. Ναι, ρε φίλε, και τα καινούργια υλικά όμως δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Σου είπα, διαιτητικά δεν έχεις αυτά που έσφαζε ο Ολυμπιακός όλους.
Έχεις την ΕΠΟ μισή δική σου, έχεις ομάδες δικιού σου, έχεις δανεικούς, με τα ίδια ψιλοϊλικά δουλεύεις κι εσύ. Εσέ παρακαλώ, ρε φίλε. Αυτό σου είπα πριν. Τι? Είναι μια αντίσταση σε κάτι πραγματικά που είναι τόσο ισχυρό και το ξέρεις. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, okay. Με υποθέσεις και με υποθέσεις, δηλαδή υπάρχει κατηγορία του υποπτού και του κατηγορούμενου. Ναι. Όπως τώρα και με το θέμα της διαιτησίας. Δηλαδή, αντί να δούνε και να κατηγορήσουν κάποιον εκ των υστέρων, αρχίζουν και μιλάνε για υπόπτους. Άμα θα πάμε έτσι, βιάζουμε τη λογική. Δηλαδή, αντί να μιλάμε για αυτό που θα μπορέσει το κατηγορούμενο, μιλάμε για υπόπτους που μπορεί να είναι κατηγορούμενοι. Δηλαδή, βιασμός της λογικής, άκρη δεν θα βγάλουμε έτσι. Αυτό όσον αφορά και τη διαιτησία, που ο Ολυμπιακός ο ίδιος βάζει τέτοια θέματα. Και θέλοντας να κλείνω οριστικά με κάποιον εδώ πέρα τύπο της Θεσσαλονίκης δημοσιογράφου, ο οποίος τώρα τον άκουγα και έλεγε, όχι τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή στο βίντεο, ότι υπάρχει ένα δεχόμενο, λέει, με κάποιον τρόπο μαγικός, αβίδης κλπ, να επηρεάσει και κάποιους παίκτες του ΑΕΡΟΣ. Είναι φοβερό, είναι τρομερό που βγαίνουν και βγαίνουν και λένε τέτοια πράγματα. Αυτό, δηλαδή, φίλε, είναι επιλήψιμο. Αυτό πρέπει να το βουτήξει να τον πει, αλλά δω τι αποδείξει. Πιστεύω ότι ξέρεις ποιος είναι αυτός. Δηλαδή, να πιστεύω το πώς μπορεί να δημιουργηθεί. Δηλαδή, αναξιοπιστία, αηδία, ηθική διαστροφή και τι να συζητάμε. Θανάση, να είσαι καλά, είσαι ωραίος. Okay. Και εσείς, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έτσι. Μια χαρά. Ωραίος. Όταν υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και μιλάει ο καθένας ήρεμα, είμαστε μια χαρά. Ό,τι και να λέει. Δεν πρέπει να συμφωνούμε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Να το. Σου έχω καλά νέα. Έφυγε το καρτούν. Φεύγει, λέει, έρχεται ο Ποκετίνο, έτσι διάβασα. Οπότε θα δούμε κάτι τουλάχιστον. Φεύγει το Χόμπιτ. Έχω χάσει από την Άρσεναλ, από τον Παπασταθόπουλο, που την κερδίζει κάπα 19 του ΠΑΟ την Άρσεναλ. Έλεος. Έβαλε γκολ ο Παπασταθόπουλος, ρε φίλε. Και με αυτό το που πάει στον νόμο την πλάτη του Αλουνού και τέλος πάντων. Τραγική ήταν η φάση, δεν έκανε 90 λεπτά. Πάμε. Καλά, εντάξει. Φάση δεν έκανε 90 λεπτά, το είδα όλο το μάτς. Φάση δεν έκανε. Κοίταξε, αν κλείσω τη χρονιά με Europa League και κύπελο Αγγλίας, είμαι καλά. Τι να πάρει Europa League. Ναι, γιατί. Παράξενο σε μένα. Λίγο, ξέρω εγώ. Μακάρι. Με τη φανέλα, μόνο φτάνει. Άντε να δούμε. Πάμε στα δικά μας. Πάμε. Λοιπόν, είπατε για 3 χρόνια για το. Ο προηγούμενος είπε για τον Ολυμπιακό. Δεν πειράζει, έκανε και 10 χρόνια. Το 87 μέχρι το 97. Τα πέτρινα. Είχε και αυτή την περίοδο, Δεν μου λέει τίποτα. Ναι. 87-97 τι είχε γίνει, γιατί μου έδειχνε κάτι ο Τάσος, τι έγινε. Λέω, ναι. Είπε ένας προηγούμενος ότι τρίτο χρόνο χωρίς πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Μα δεν έκατσε και μια δεκαετία από το 87-97. Ναι, τότε τα πέτρινα χρόνια. Εγώ θα περιμένω να δω τα επόμενα 10 χρόνια γερή να είμαστε όλοι και να ζούμε πόσα πρωταθλήματα θα πάρει ο Ολυμπιακός με ΒΑΡ και ξέρους διαιτητές. Ναι. Να δω. Γιατί έχω την εντύπωση ότι από τα 44. Που για μένα τα 35 είναι πέτσινα, είναι ψεύτικα δηλαδή χαρισμένα. Έχω την εντύπωση ούτε τα 4 δεν θα έπαιρνε. Με ξένους διαιτητές και ΒΑΡ, αν υπήρχαν τα παλιά τα χρόνια. Και να δώσω και μια απάντηση ουσιαστικά στο φίλο μου, τον Ζάγο, τον Ντρούλικ, για αυτό που είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχει, ας πούμε, τη μισή ΕΠΟ και τα λοιπά, έχει ομάδες δικές του και τα λοιπά. Είναι ο νέος Καλύφης, αυτό στην ουσία εννοεί. Αφού λοιπόν τα κάνει όλα αυτά. Και ακολουθεί την πεπατημένη του Ολυμπιακού, κατά την άποψή σου. Ναι, βέβαια. Γιατί ξεσκίστηκε ο Ιβάν Σαββίδης να φέρει το ΒΑΡ και να βάζει ξένους διαιτητές και να μην βάζει δικούς τους διαιτητές αφού έχει δική του ΝΕΠΟ. Όπως έκανε ο Ολυμπιακός. Τι να κάνει, να βάλει. Να βάλει δικούς του διαιτητές και να παίρνει τα ματσάκια με 3 μέτρα offside, 2 μέτρα πέναλτι έξω από την περιοχή. Τα κόρεν όλα δικά του, τα φιστίκια και τα σπόρια σε εμάς. Δεν χρειάζεται. Αν έχει δικές ομάδες, δεν χρειάζεται. Δεν με κατάλαβε. Μα σου απάντησα. Λέω, άμα είσαι δικαίωμα. Ποιες είναι οι ομάδες του ΠΑΟΚ, δηλαδή. Ξέρω εγώ, δεν. Να μην πω τώρα, δεν μπορώ να λέω. Όχι, και να φάω καμιά μήνυση στο κεφάλι, δεν τρώω. Έχει κάποιες έτσι. Τι είπαν και ένας μεγάλο δημοσιογράφος, είπε το καλοκαίρι και τον κάνατε μήνυση. Εγώ δεν θέλω να φάω καμιά μήνυση. Ο Ολυμπιακός πόσες είναι. Το Ολυμπιακός έχει λιγότερες. Λιγότερες. Εγώ δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει. Άμα δεν έχει, δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα καταρχήν. Έλα. Αυτοί δεν θα κάνουν λίγο αυτοκριτική στον Ολυμπιακό να πούνε ότι. Ένα, τόσα χρόνια ευνοούμασταν, τώρα δεν μας αρέσει που. Τρελώσεσαι, ρε. Όχι, δεν κάνουν τέτοια. Αγόρι μου, εδώ πέρα με δική τους κυβέρνηση, με δικούς τους υπουργούς κτλ. Χάνουν το πρωτάθλημα, το βλέπουν. Εγώ λέω μπορεί να μην το χάσουν, έτσι. Αλλά βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή, με θεμητά και αθέμητα μέσα, ότι δεν μπορούν να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορούν να περάσουν τον ΠΑΟΚ. Βιαστήκανε, βγάλανε πρωταθλητή χειμώνα τα πρωτοσέλιδά του στον Ολυμπιακό και πρωταθλητή χειμώνα είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Δεύτερο Ολυμπιακό. Με κατάλαβες τι γίνεται.
Δεν μου λες εμείς τώρα. Δεν μπορούν να κερδίσουν την κάπα 19 του Πάγου τον Βόλο και του στέλνει διαιτητής. Του στέλνει τα VAR. Που σε εκείνη τη φάση μπορεί και να δικήθηκε λίγο ο Ολυμπιακός. Εγώ δεν λέω. Δεν είμαι παράλογος, έτσι. Αλλά δεν μπορεί, ρε φίλε, εσύ 50 χρόνια να έχει ξεπατώσει όλες τις ομάδες, τι έχει βιάσει, φύσει και παραφύσει διαιτητικά με όλα τα εγκλήματα που έχει κάνει τα ποδοσφαιρικά και να μιλάς εσύ για το ποδόσφαιρο, για το πρωτάθλημα ότι είναι στημένο. Είναι σαν να λέει η Τζούλια Αλεξανδράτου ότι είναι παρθένα. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Πρέπει να πάνε να εξομολογηθούν. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Γιατί παίζω. Τάσο. Τελευταία φορά, αγόρινα μου, τελευταία φορά, αγόρι μου, που αδικήθηκε ο Ολυμπιακός διαιτητικά, η Ζωζό Σαπουτζάκη είχε περίοδο. Τι μου λες τώρα, ρε φίλε. Με κατάλαβες. Για, δώσε προγνωστικό όμως. Όχι, να πω, θα δώσω προγνωστικά. Να πω κάτι άλλο. Παίζει ο Άρης με τον ΠΑΟΚ αύριο, έτσι. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ παίζει Τρίτη και ο Άρης παίζει Τετάρτη στην Ξάνθη. Γιατί έτσι. Είμαστε με Big Four. Μέσα κόλπα, γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό το έκανε. Να σου πω γιατί έγινε. Προφανώς γιατί και τα δύο μάτς να πάρουν λίγο τηλεθέαση και από τους δύο προφανώς. Γιατί και τα δύο μάτς ήταν 9.30 ώρα, έτσι. Και βάλαν του Άρη Τετάρτη. Ναι, λοιπόν. Προγνωστικά. Για δώσε. Σκορ θέλουμε, άσε τα προγνωστικά σου. Α, σκορ δεν θα το πετύχω. Απλώς θα σε πω ότι. Ναι. Λίγο τολμηρό, αλλά ο ΠΑΟΚ θα είναι την Κυριακή συν 5. Βλέπω, καλά, νίκη στο Χαριλάου και νίκη του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη. Εσύ βλέπεις ότι θα πάρει και μάστερ το UEFA. Οπότε εντάξει. Πρόσεχε, θα ξαναπούμε Δευτέρα. Μην δει κανένα 43-38. Δευτέρα, άμα πάρει τηλέφωνο, να ξέρεις, δεν θα είμαστε εδώ. Να ξέρεις. Α, εντάξει. Από είναι αργία. Τρίτη παίζει ο ΠΑΟΚ, Τετάρτη ο Άρης. Καλή Πέμπτη. Πάμε. Τα λέμε σε επόμενο. Πάμε καλή Πέμπτη. Αν μας βάλει από τώρα εισιτήρια για τα play-off ΠΑΟΚ Άρης, εγώ θα έρθω και Δευτέρα κανένα. Σταμάτα. Πάμε στον επόμενο. Διάλειμμα, Χρήστος, ο Χρήστος. Μας κάνει ο Χρήστος διάλειμμα. Έχεις τίποτα εκεί, κανένα τέτοιο? Τι, έχω. Τι έχεις? Φασολάδα με κοφτό μακαρονάκι, θες να ξαναρχίσω τις τρέλες? Άσε, καλά το ξέχασα. Διάλειμμα. Έλα, πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερο. Χρήστος και όχι στην ηχοληψία. Πάμε ξανά στις γραμμές 2310, 287 και 3 οκτάρια. Έχουμε φίλο, έχουμε. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, παλικάρια. Γεια σου, καλησπέρα. Γεια σου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά κιόλας, με υγεία, παιδιά. Καλή επίσης χρονιά. Γίνει ένα ωραίο ματσάκι αύριο, αν και το φοβάμαι πολύ το ματς. Το φοβάσαι από ποια άποψη? Το φοβάμαι από ποια άποψη. Να το ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Ναι. Τάσο, προηγουμένως είπες κάτι το οποίο αναιρεί κάπου από τη μία λες και από την άλλη, ρε φίλε, ξελές. Για πες μου, με μπέρδεψες πραγματικά, ρε φίλε. Όχι, δεν είμαι ο Αριστίδης. Για πες. Όχι, δεν είμαι ο Αριστίδης. Εγώ είμαι ο Βασίλης. Έλα. Έχω πάρει τώρα τα τελευταία και σας ακούω. Μου αρέσετε απλά. Στους αγώρα δεν παίρνεις εσύ συνέχεια. Στους αγώρα δεν παίρνεις. Έπαιρνα. Τώρα ο αγώρα τελευταία. Σε έβγαλε λίγο κάρτα. Όχι κάρτα, εντάξει, κάτι κάρτα. Εντάξει. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Έτσι. Εντάξει, ναι. Έτσι. Αυτό να ακούμε, απλά εντάξει. Ναι. Όλα καλά. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, είπες προηγουμένως πριν το τηλεφώνημα ότι με ξένους διαιτητές, θυμάσαι τα λόγια σου ακριβώς πώς τα είπες. Πάμε παρακάτω. Πόσα χρόνια έχει να πάρει πρωταθλήματα ο Γαύρος, κάτι δεν είπες. Είπα. Τα 44 που έχει ο Ολυμπιακός, αν τα προηγούμενα χρόνια είχε ΒΑΡ και ξένους διαιτητές, ούτε τα 4 δεν θα έπαιρνε. Μπράβο. Mm. Ωραία. Κράτα αυτό τώρα. Ένα το κρατούμενο. Επίσης είπα στον Ζάχο που είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι δική του την ΕΠΟ κτλ. Αφού είναι δική του η ΕΠΟ του ΠΑΟΚ, γιατί ο Ιβασαβίδης λύσαξε με να φέρει ξένους διαιτητές και να βάλει το ΒΑΡ. Με και την δεν το θέλει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Πολύ ωραία. Και αφού δύο χρόνια, ρε φίλε, ο Καρυπίδης, ο Μικρούλης, λύσαξε να παίξει με ξένους διαιτητές. Γιατί δεν του κάνει κανένα στο χατήρι? Και μόνο στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ βάλατε και ξένους βαρίστες και ξένο διαιτητή. Ποιος το έβαλε? Δεν κάνει ο ΠΑΟΚ κουμάντο. Ο Περέιρα τα ορίζει αυτά, φίλε. Άμα δεν ξέρεις. Ο Περέιρα, για να κάνει το χατήρι όμως. Ναι. Αν δεν το γνωρίζεις, να σε ενημερώσω. Δεν είναι κακό να μην ξέρεις. Ο ΠΑΟΚ δεν ορίζει. Ο ΠΑΟΚ δεν ορίζει τα παίξει. Επίσης στους Big Four, όλοι ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν μπορεί να είναι ο Άρης μέσα στους Big Four. Και αυτό δεν το καθαρίζει. Αυτό δεν το καθαρίζει. Δεν μπορεί να είναι η δική σου ομάδα μέσα στους Big Four όταν έχει 4 υποβασμούς
και δεν έχει σταθεροποιηθεί μια πενταετία στην πρώτη εθνική. Πώς θα είσαι στους Big Four? Και ΑΕΚ δεν πρέπει να έχει πέσει. Και ΑΕΚ δεν πρέπει να έχει πέσει. Έχει 40 πρωταθλήματα. Όχι, 10 έχει. 10 πρωταθλήματα. Ρε Τάσο μου, άκουσα με λίγο σε παρακαλώ. Ναι, σε ακούω. Το θέμα όμως δεν είναι ποιος είναι Big Four και ποιος είναι Big Five. Το θέμα είναι άλλο. Αφού μέχρι τώρα και πέρσι παίξαμε ξένους διαιτητές. Λοιπόν, φέτος δεν παίξαμε. Φέτος βγήκαμε από το Big Five και γίναμε Big Four. Έπαιρνε κάτω. Το θέμα είναι άλλο όμως. Αφού μέχρι τώρα παίζαμε μόνο με ξένους διαιτητές. Οι μεγάλοι εσείς, οι πολύ δυνατοί. Έτσι, τα υποτοκλάσσα τις ομάδες. Πώς ξαφνικά έγινε το έργο και ο Περίρα τι όνειρο είδε ρε παιδί μου και είπε να βάλω και ξένους βαρίστες για να το έχω καλά δεμένο. Μην γίνει κανένα στραβή και χαλάσουμε τα χατήρια του μεγάλου αφεντικού. Να σου απαντήσω. Λέω τώρα εγώ. Να σου απαντήσω. Να σου απαντήσω. Γιατί δόθηκαν δικαιώματα 38 τα οποία κόντεψαν να ανατινάξουν το πρωτάθλημα υπέρ του Ολυμπιακού. Ναι. Και ξαφνικά, μόνο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με του ΠΑΟΚ, μπήκανε και βαρίστες. Αυτό μου λες. Φίλε, με ρώτησες κάτι και σ' απαντάω και με πας αλλού τώρα. Με ρωτάς γιατί μπήκανε... Γιατί μπήκανε ξένοι βαρίστες. Άκου λίγο την απάντηση. Γιατί μπήκανε ξένοι βαρίστες. Γιατί οι δικοί μας οι βαρίστες... Μόνο στο παιχνίδι όμως, οι δικοί μας οι βαρίστες οι Έλληνες, τα πέναλτι κατά του Ολυμπιακού δεν τα βλέπανε. Διαφωνείς? Εσύ, εγώ διαφωνείς. Όχι, έπασα μου. Να χαρώ εγώ. Να χαρώ εγώ τότε. Τι με ρωτάς τότε που δεν διαφωνείς? Φίλε, πάμε παρακάτω, έχεις άλλο έτσι. Ο Άρης σου ζητάει εδώ και δύο χρόνια να σε όχι εμένα, ρε φίλε, γιατί λες βραγωράκι μου γλυκό ότι μου ζητάει. Ο ΠΑΟΚ τι είναι, η ΕΠΟ, η ΚΕΔ? Λάθος κάνεις. Μη λες μου ζητάει. Ζητάει από την ΕΠΟ και από την ΚΕΔ, θα λες. Εντάξει. Γιατί να σου πω και κάτι, αν ήταν του ΠΑΟΚ ή ΕΠΟ, θα σφύριζε ρε ο Κομμένης. Σε ρωτάω, αυτός που μου έκλεψε το πρωτάθλημα, θα τον έβαζα να σφυρίζει? Δηλαδή βάλτε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει ρε παιδιά. Μη σας ταΐζουνε με σανό να πούμε και σας δηλητηριάζουν το μυαλό. Απλά μαθηματικά είναι, γιατί δεν τα δέχεσαι. Απλά μαθηματικά είναι, Βασίλη, και δεν τα δέχεσαι. Δεν τα δέχεσαι. Ξέρεις γιατί δεν τα δέχεσαι? Γιατί δεν αντέχεις τον ΠΑΟΚ πρώτο. Γι' αυτό είναι το εργά σου. Ρε Τάσο, έλα ρε Βασίλη, το παίξουμε τώρα ηθικολόγοι. Πες δεν την αντέχω και εγώ τρελαίνομαι. Δεν θέλω τον ΠΑΟΚ πρώτο, πες το. Προτιμώ τον Ολυμπιακό παρά τον ΠΑΟΚ, πες το. Δεν είναι κακό. Τάσο, σε ρωτάω κάτι απλό, απάντησε μου. Παρακαλώ. Για να είναι κι άλλοι, από πίσω περιμένουν κι άλλοι. Εσύ σαν μεγάλος ΠΑΟΚ έχεις πρόβλημα να παίξεις με ξένους διαιτητές? Εγώ σαν μεγάλος ΠΑΟΚ, αδερφέ, όπως το λες εσύ, δεν έχω να παίξω πρόβλημα με κανέναν διαιτητή. Με κανένα πρόβλημα δεν έχω να παίξω με οποιοδήποτε διαιτητή, είτε με Έλληνα είτε με ξένο. Και όποιον μου βάλανε να παίξω. Γιατί όμως τόσο πρέπει μου λέει να μην παίξεις με ξένους διαιτητές? Γιατί δεν με κάνουν παιδιά, όποιον δύο χρόνια. Όποιον μου βάλανε δεν έπαιξα. Είδες τον πάγκο να διαμαρτυρηθεί για διαιτητή. Να πιέσεις σου λέει ρε και εσύ σε αυτή την κατεύθυνση. Να πιέσεις ρε φίλε. Δηλαδή υπάρχει άλλος πρόεδρος εκτός Σαββίδη που ζήτησε να χρηματοδοτήσει το ΒΑΡ ο ίδιος? Α, τώρα, πείτε μου. Τώρα χρειάζονται λεφτά για την γραμμή τη. Άλλο λέω ρε παιδιά, πριν έρθει το ΒΑΡ στην Ελλάδα, όταν έγινε η διακοπή στην Τούμπα τότε με την εισβολή των οπαδών, με παπά διαιτητή, με το πέναλτι που έκανε ο τερματοφύλακας στον ΜΑΚ, ναι, και δεν το έδωσε. Ναι, τι είπε. Που δεν κατέβηκε ο ΠΑΟΚ να παίξει με τελικό. Ναι, τι έγινε. Στον Καραϊσκάκη. Είπε θα χρηματοδοτήσει. Ποιος είπε ότι θα χρηματοδοτήσει το ΒΑΡ? Ωραία. Το είπε άλλος πρόεδρος. Δεν το ξέρω, αυτό σε πιστεύω. Δεν το ξέρω. Απλά σου λέω ότι αυτή τη στιγμή για να βάλουν τη γραμμή, ψάχνουν λεφτά λέει. Μπορούμε να βάλουμε, καταλαβαίνω, την οπαδική μας αντιπαλότητα. Τη σέβομαι. Mm. Γιατί είμαι οπαδός πάνω απ' όλα. Οκ. Καταλαβαίνω και τον Βασίλη. Το ίδιο πάθαινα κι εγώ τη δεκαετία 80-90 με τον μπάσκετ σου, ρε Βασίλη. Χάζευα, αρρώστενα, έψαχνα να βρω. Να βγάλω από τη Μίγα Ξίκη για να υποβαθμίσω τον Άρη. Ναι, αλλά ο Άρης δεν έπρεπε, ρε φίλε. Στο μπάσκετ έπαιρνε τα πρωταθλήματα, έπαιρνε τα κύπελα. Εσύ, έπεσε φαντασία. Εγώ τρελαινόμουν, αρρώστενα. Ρε φίλε, αυτή τη στιγμή είσαι σε παραλήρημα τώρα. Προσπαθεί να με πείσεις. Εγώ είμαι σε παραλήρημα. Πού διαφωνείς, ρε. Πού διαφωνείς, πού διαφωνείς, πού διαφωνείς, πού διαφωνείς, σου λέω ένα απλό πράγμα. Πού διαφωνείς, πόσο Περέιρα κανόνισε και καθόρισε να παίξεις 50 λύσεις ενετησία στο Καραϊσκάκι, έτσι να κανονίσει ο Περέιρα.
σε όλα τα μάτς έπρεπε να είναι αυτό. Και να παίξει το 50. Όλα τα μάτς, ξένοι διαιτές, ξένοι βαρίστες. Να πεις τότε τη διοίκησή σου, να πεις τη διοίκησή σου, όχι εμένα, να μας κάνει πρόταση πιο θέλει. Εσύ δεν κάνεις τα κουμάντα, πώς δεν μπορούσες στην Αθήνα. Αυτό το λες εσύ, αυτό το λες εσύ. Τα κουμάντα τα κάνει. Εγώ βλέπω, ότι γίνεται. Προφανώς και στην Αθήνα να παίξεις και σε έπαιξε με ξένους βαρύτες. Μιλάς εσύ, μιλάς εσύ ότι έχω εγώ παραλήρημα, αλλά εσύ παραλήρησε, φιλαράκι. Μα σου λέω κάτι απλό και δεν το καταλαβαίνεις. Σου μίλησα τεκμηριωμένα με αποδείξεις, με βάση στα λεγόμενά μου και εσύ μου λες αρλούμπες. Για προηγούμενα χρόνια μιλάς. Δεν μου μιλάς για τώρα. Εγώ δεν είδα κανένα να παροτρύνει, να παροτρύνει τον πρόεδρο, να παροτρύνει την ΕΠΟ, την ΚΕΤ. Εσείς, βάζε ξένο διευθυντή. Είναι τοπικό ντέρμπι, μη τι άλλο. Υπάρχει αντιπαλότητα, υπάρχει έκτρα, υπάρχει ό,τι θες. Βάλτε ξένο διευθυντή. Ωραία. Στην ΕΠΟ και στην ΚΕΤ πες τα φίλα αυτά, όχι στον ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Δεν σε είδα όμως να διαμαρτύρεσαι στο 1-3 μέσα στο Γαριλάου που έγινε με χέρι λίγο πριν λήξει το ημίχρονο. Σε κανένα μας δεν διαμαρτύρονται. Την έπληξες εκεί. Σε κανένα μας. Στο 1-3 το δεχτήκατε όλοι εκεί στο Γαριλάου. Όχι όλοι. Λίγο, εσείς που μιλάτε. Θέλω λίγο... Γιατί τα καθαρά τα αριανάκια πολλοπήδηξαν σαν κατσίκια και βρίζανε το μαρινάκι μέσα στο Γαριλάου. Όλο το γήπεδο τον έβριζε. Με καταλάβες. Λοιπόν, δεν τον έβριζε όλο το γήπεδο. Λοιπόν, λέω αυτό που λες άκουσα. Έβριζα πάρα πολύ το μαρινάκι στο Άρης Ολυμπιακός. Και είχαν απέτηση από τη διοίκησή σας να βγάλει ανακοίνωση κατά της διαιτησίας και δεν έβγαλε. Και έβγαλαν οι ιερολοχίτες, αν θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι αυτό. Στο γήπεδο τον έβριζε όλο το γήπεδο πάντως. Εντάξει, τώρα 100%. Δεν ξέρω γιατί το φώναξαν όλοι τόσο. Δεν έχουμε κανένα κόσμο του Άρη. Άλλο θέμα. Γιατί είμαι οπαδός και καταλαβαίνω. Πριν πάμε στις γραμμές. Έχουμε άλλους. Ωραία. Οι οποίοι συμπορεύονται και βάζουν σε επίσημες δηλώσεις στα ΜΜΕ τον Άρη με τον Ολυμπιακό μαζί. Και αυτό δεν αρέσει στα καθαρά αριανάκια, δεν αρέσει. Όχι, αυτό δεν αρέσει κανένα αριανό. Λοιπόν, αλλά το τελευταίο αυτό που είπες, σε κανένα αριανό δεν αρέσει αυτό. Ιδιαίτερα μην λέμε τα ίδια, εμείς και οι τρεις υποβασμοί μας γίνανε επί Παντοκρατορίας Ολυμπιακού. Τέσσερις. Τρεις. Λοιπόν, τέσσερις. Αυτό που λες, δώσε, θέλω μισό. Γιατί θέλω, πραγματικά το λες, ναι. Θα πάμε στις γραμμές και έχεις δίκιο ότι αυτό για τα χρόνια της αυτοκρατορίας, ας πούμε, και λες ότι τώρα όμως το λες. Σκοπός είναι τι έλεγες τότε. Σκοπός τότε τι έλεγες. Ναι. Θα σου πω, και αν δεν το έλεγες εσύ, τι λέγανε οι συνοπαδοί σου. Τι έλεγαν οι συνοπαδοί σου. Είπα τι έλεγα τότε. Έψαχνα αφορμές να βγάλω τον Άρη άχρηστο όσο μπορώ. Έλεγαν για ντόπες. Ναι. Υπάρχει κανένας να το παραδεχτεί αυτό δημόσια. Ναι, για τώρα για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό που αλλά συμβαίνει. Αυτό σου λέω. Γιατί όλοι έχουν γίνει κομπλεξικοί και την πνίγουν τη δουλειά. Τάσο. Αλλά όταν μιλάμε τον εαυτό του και κάνουν αυτοκριτική στον καθρέφτη, κοιτάνε χαμηλά γιατί τρέπονται τα μούτρα του. Δεν είναι κακό. Να παραδέχεσαι μερικά πράγματα, ναι. Τα οποία έχεις αισθανθεί, τα έχεις ζήσει, τα έχεις βιώσει στο πετσί σου τις παλιότερες δεκαετίες. Για να το ολοκληρώσω, εσύ ζητάς τώρα από τον Αριανό, που εγώ θεωρώ ότι ο Αριανός παραδέχεται τον ΠΑΟΚ. Αγωνιστικά είναι. Και αγωνιστικά είναι δυνατός. Εμείς δεν λέμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι αγωνιστικά και με τη διετσία και με την ΕΠΟ παίρνει μόνο ό,τι παίρνει. Αλλά ζητάς από τον Αριανό παραδεχτεί τώρα κάτι. Που εσύ τα χρόνια της αυτοκρατορίας τότε, όχι εσύ, οι συνοπαδοί σου μιλούσαν. Για ΖΙΧ. Για ντόπες, για πόσο λέγανε τότε ο Άρης θα έπαιρνε με την ομοσπονδία. Αυτά λέγατε. Για το ΖΙΧ με τα τραπέζια, ο Ρήγας, η ντοπέ, ο Γκάλης και ο Γιαννάκης, η ντοπέ. Αυτά λέγατε τότε. Εντάξει. Ο κόσμος. Και εσύ θέλεις τώρα τον Αριανό να μην λες. Σε νοιάζει τι λέγαμε τότε. Γιατί τα πρωταθλήματα που έγραψε. Όχι, φυσικά τα πρωταθλήματα με ενδιαφέρει. Τώρα πώς τα έπαιρνε. Φυσικά τα πρωταθλήματα. Πώς τα έπαιρνε και τα φυσικά. Εντάξει, πάμε σε γραμμή. Πέρι σα γραμμέ. Τι τέσσερις. Ναι, καλά λέει. Μία φίλη που είναι σε γραμμή. Τέσσερις τελευταίοι, πάμε. Ναι, στην αναμονή που είναι θα μιλήσουν. Έλα. Έλα, πάμε φίλε. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ φίλε. Ναι. Έλα, ο Μελισσοκόμος. Νάτος, εμφανίστη. Ρε, τι ακούμε ρε στα τηλέφωνα του, με τρελάνετε βραδιάτικα. Εγώ είπα να κάνω ντουζάκι, να σας ακούσω και να πέσω. Θα χαζέψουμε. Και ακούω πράγματα και πέφτω την καρέκλα. Πες μια συνταγή, Τι συνταγή να πω ρε, βγαίνει ο άλλος Αριανός και φωνάζει για ξένο διαιτητή. Δεν έπρεπε να μου στην εκπομπή να τον ρωτήσω. Συγγνώμη, πρώτα εμένα. Με ποια ομάδα ο Αριανός έπαιξε με ξένο διαιτητή που δεν θέλουμε εμείς την ισονομία. Ρε φίλε, εσύ είσαι ο δυνατός. Ο Άρης το ζητάει. Δεν έπαιξε ούτε με τον Παθναϊκό, ναι. Ούτε με τον Ολυμπιακό, ούτε με κανέναν δεν έχει παίξει, ναι. Με ξένο διαιτητή.
Ναι, αυτό για πες μου τώρα, εφόσον είσαι. Πώς πέρσι ήταν ξένος και φέτος είναι και στα δύο ματς Έλληνας, για πες μου. Γιατί ήθελα να σου πω λίγο, μισό λεπτό, καταρχήν ναι. Μην ξεχνάς, για ο πες. Ξένος σου, ο διαιτητής που έφερες πέρσι, ναι. Με offside goal μου πήρες αποτέλεσμα, πρώτον. Αλλά εγώ εντάξει. Δεν σου λέω ότι ήταν βαλτός. Δεύτερον. Και εγώ λέω ότι στο Χαριλάου κέρδισες πέναλτι που δεν ήτανε. Μα και εσύ, το ίδιο, ποιο πέναλτι δίνει αυτό. Όχι. Ούτε εσύ το ένα είναι, ούτε το άλλο. Το χέρι του Τζανακάκη είναι παράλληλα, δεν ήταν ούτε έτσι, έτσι ήταν. Κανένα, ούτε του Άρντα, για σιγά του Άρντα δεν είναι. Πέναλτι. Του Άρντα μπορεί να είναι του Γιουνέστος Μπρότσμου πριν του Άρντα. Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ αν αυτή τη στιγμή, εγώ και ο Σαββίδης, εγώ πιστεύω ότι αν φωνάζατε, γιατί νομίζω και ο Ατρόμητος πέρσι είχε παίξει με ξένο διαιτητή με τον Πάο. Ο Ατρόμητος στον πρώτο γύρο δεν είχε ξένους, φώναξε και τον εισακούστηκε ο Ατρόμητος. Ο Άρ προφανώς. Προφανώς είναι στο Big 4 ο Ατρόμητος. Εμείς δηλαδή, συγγνώμη να κάνω λίγο μια ερώτηση. Εμείς γιατί να ακούσουμε τον πρόεδρο μιας ομάδας που βγαίνει σε συγκεκριμένο κανάλι και λέει ότι αδικείται αυτός και ο Ολυμπιακός. Αυτό έγινε φέτος. Πέρσι γιατί δεν υποστήριξε όσο δυνατός εσύ ο Big 4. Γιατί ένα δίκιο έτοιμο. Να παίξει και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ που έπαιξε. Αυτές, ρε παιδιά, ήταν αποφάσεις. Πέρσι παίξαμε με ξένους διαιτητές, Ζάχο μου, τα ξεχνάς. Δεν τις βγάζει ο ΠΑΟΚ. Τι με ξένους διαιτητές παίξαμε, αγόρι μου, πέρσι. Και πέρα, εσύ... Ο ΠΑΟΚ δεν είπε. Ρε παιδιά, πέρα από αυτό, στη συνεδρίαση της Λίγκας ψηφίστηκε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και είπανε ότι οι τέσσερις μεγάλοι θα παίζουν ξένοι. Ωραία, ο Περέιρα, βλέπω. Από... Ένα λεπτό. Για να είναι στο Καραϊσκάκι φέτος και βαρίστες ξένοι, ο Περέιρα το πήρε, δεν του ζήτησε ο ΠΑΟΚ. Το ζήτησε. Φυσικά. Άρα είσαι ακούστηκε. Και άρα έχει δύναμη. Καλά έκανε. Αυτό λέει. Μισό λεπτό. Ποιο να είχα βαρίστα. Ο Άρης δεν έχει δύναμη, ρε παιδιά. Εσύ είστε οι δυνατοί. Δίκιο έτοιμα ήταν. Εσύ είστε οι δυνατοί. Εμείς δεν είμαστε, καλό δεν είμαστε στο Big 4. Υπάρχει μια ομάδα της Θεσσαλονίκης. Δεν είμαστε στο Big 4. Τι να κάνουμε. Big το 4. Θέμα είναι, αγαπητέ κύριε Ζάχο, είναι ότι εγώ πιστεύω, επειδή ο Σαββίδης θέλει το 50-50 και δεν αυτό είναι που δεν αρέσει σε πολύ κόσμο, είναι ότι αν με όλους ζητούσατε ξένους διαιτητές, θα βγάζω τα ανακοινώσεις με τις ομάδες που πρέπει. Σε όλα ζητήσαμε πέρσι. Σε όλα ζητήσαμε. Και μάλιστα πέρσι για να είμαι και δίκαιος. Νομίζω κάπου είπε και ο ΠΑΟΚ ότι έχει δίκιο ο Άρης. Κάπως ήταν σε μια δήλωση. Δεν θυμάμαι. Ολοκλήρωσε, Γιώργο, έχει άλλες τρεις γραμμές και έχουν πέντε λεπτά. Λοιπόν, ολοκληρώνω με ένα quiz για το φίλο μου τον Ζάχο και σένα φυσικά Τρέγε και όλους όσους ακούν. Για τον επειδή ήδη έχετε αρχίσει και διαμαρτύρεστε για το Σάββατο. Αν χάσει ώρες από τον ΠΑΟΚ, ποιος θα φταίει. Α. Ο Σαββίδης. Β. Ο Σαββίδης. Γ. Ο Σαββίδης. Δ. Ο Σαββίδης. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ή ένα από τα τέσσερα. Εσύ έτσι, άμα χάσεις ποιος θα φταίει, για πες μας. Εσύ αν θα χάσεις. Κάτι θα πρέπει να φταίει. Γιατί δεν μπορεί. Πάμε. Να χάσει ο Άιτος Ταμπλούχος, δεν γίνεται. Πάμε στον επόμενο. Πάμε. Στον προτελευταίος. Έλα, καλησπέρα. 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 Χρόνια πολλά, Στάσου. Καλή χρονιά, Ζάχο. Καλή χρονιά, με υγεία. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Με υγεία πάντα πολλά. Έτσι. Λοιπόν, ακούω και εγώ το φίλο τον προηγούμενο τον Πάοξη. Πολλά πράγματα να βράω. Θα σε κάνω μια ερώτηση και σε ρώτησα. Αν μπορούμε να απαντήσουμε. Πέρσι παίξαμε ξένο διαιτητή στο Χαριλάου. Έτσι. Και στην Τούμπα και στα δύο. Στην Τούμπα χάσαμε, δεν χάσαμε, είχε χει με goal offside. Offside, ναι. Πέρσι παίξαμε με Έλληνα διαιτητή, έτσι. Ναι. Τι έγινε στην Τούμπα. Πού αδικήθηκε ο Άρης, δηλαδή μεταξύ μας παιδιά παίζουν πού αδικήθηκε ο Άρης. Στην αποβολή του Σάσα. Να αποβολή του Σάσα, ναι. Το γκολ το κανονικό που δεν έτσι του πάω. Δεν ήταν γκολ κανονικό, φίλε. Άκουσε με, ωραία. Του Σάσα είναι ωραία. Του παίκτη, άκουσε με. Που πάει μετά την για να είμαι, για να είμαι σωστός. Για να είμαι σωστός. Να μπει η γραμμή, κοίτα, εφόσον αγοραστεί το... Αυτή η γραμμή μπορεί να μπει, η εικόνα υπάρχει. Δεν νομίζω να έχουν καεί τα φίλμα, στο πω έτσι, του μάτς. Να μπει η γραμμή και να δούμε. Άμα είναι κανονικό, θα σου πω είναι κανονικό. Εγώ μου φαίνεται και offside. Αλλά δεν μπορεί. Άκουσε, το μία είναι για να είμαστε σωστοί, αμφισβητούμενη φάση, δεν υπάρχει καμία κόκκινη, δεν υπάρχει καμία κάρτα στο Σάσα. Το μαρκάρισμα από πίσω. Δεν υπάρχει. Μαρκάρισμα από πίσω. Σου εύχομαι, να σου βγάλει τέτοια κάρτα, να πέσει στο πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό και να σου βγάλει δεύτερη κάρτα τέτοια. Και να μην φωνάξει. Αυτό σου εύχομαι. Εσύ καλή φωνάζει για τον Κομίνη όταν εμένα με εξαιρούσει μετά από 40 χρόνια. Ναι. Μη φωνάζουμε για τον Κομίνη, ρε φίλε, για δύο πέναλτι που δεν είναι. Μιλάμε τώρα για τον Ολυμπιακό. Εμένα ή για τον Κομίνη που βγαίνει και φωνάζει για τον Κομίνη. Να μην φωνάξουμε, ρε φίλε. Διπλό πέναλτι δεν έδωσε μπροστά στα μάτια του. Αν εσείς πρέπει να φωνάξετε, έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Αλλά αν εσείς πρέπει να φωνάξετε τον Κομίνη, ο Παοξής πρέπει να βγάλει πυριά. Μόνο μα ναι. Το όνομά του, έτσι δεν είναι. Ωραία, τα έχουμε συζητήσει. Να μην το πούμε. Ξέρεις τι είναι να έχεις 33 χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα, να σου δίνει το πρωτάθλημα και σε 7 λεπτά στο παίρνει πίσω. Ωραία, μην το συζητήσουμε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην Ελλάδα. Δεν νομίζω.
τουλάχιστον και στο κύπελο ακόμα πέρσι, που αδικήθηκε ο Άρης. Έκανα, μπήκε αλλαγή ο... Στο κύπελο. Ήταν κόκκινη, δεν λέω. Μπορεί, δεν είπα εγώ στο κύπελο ότι αδικήθηκε, φίλε. Δεν είπα για το κύπελο. Δεν είπα, ήταν και αδιάφορο μάτς στο κύπελο. Δεν αδικήθηκε. Ήταν και αδιάφορο μάτς γιατί ο Άρης αν έκανε τον καθήκον του δεν. Και να έχανε αυτό το μάτς δεν είναι. Έλα, αδερφέ, να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Ο Άρης στο κύπελο αποκλείστηκε μόνο του, εντάξει. Εφόσον έχασε από τον Εργοτέλ. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, με ακούτε. Σα ακούμε, ναι. Ναι, να μιλήσω λίγο με τον κύριο Τρέγια, μπορώ. Βέβαια, σ' ακούω. Ναι, δεν μου λες κύριε Τρέγια, είπες για τη γυναίκα του Παπαπέτρου ότι δεν δουλεύει άλλο στο Open, ναι, έτσι δεν βέβαια. Είναι. Βέβαια. Να δει πότε σταμάτησε, για πες μου. Τι πότε σταμάτησε. Πότε, ναι, πότε σταμάτησε να δουλεύει στο Open. Κάποιους μήνες. Λοιπόν, να πληροφορήσω το φίλαθλο κοινό της Ελλάδας, της Ευρώπης, του Βόλου, του Κιλκής, της Σίβας, ότι υπάρχει βίντεο 29/12/2019 στο πάνελ της Ανίτας Σπάνιας. Η γυναίκα του Παπαπέτρου. Ναι, πες τώρα και δες το. Το ότι πήγε στο... Κάτσε ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε, δηλαδή άμα πάω εγώ τώρα, κάτσε λίγο ρε, κάτσε ρε, μην τρέχεις ρε, περίμενε λίγο. Μη χαίρεσαι τζάμπα. Ναι, για πες. Άμα θα πάω εγώ τώρα δηλαδή μετά από 10 χρόνια στην εκπομπή που ήμουν τηλεοπτική με τον Ραπτόπουλο, σημαίνει ότι έχω συνεργασία. Και άμα θα πας μετά από... Σου ερώτησα κάτι. Ναι. Άμα θα πας στην εκπομπή του Ραπτόπουλου, στη Μαρμίτα τηλεοπτική, που κάναμε 5 χρόνια εκπομπή. Σημαίνει ότι ναι, είμαι στο πάνελ, σημαίνει ότι έχω συνεργασία. Κατά 90% έχει συνεργασία, ναι, αυτό σημαίνει. Φιλαράκι, δεν ξέρεις σου γίνεται. Αυτό σημαίνει. Δεν ξέρεις σου γίνεται. Πήγαμε πριν 2 χρόνια για μια κομπή ρετρό. Δεν ξέρεις σου γίνεται, φιλαράκι. Και άκουσε λίγο, άκουσε λίγο τι γράφει η κυρία Λαζάρου. Για να μαθαίνεις κι εσύ και τα αφεντικά σου. Κάπου εδώ τελειώνει η συνεργασία μου με το Open. Οι επιλογές που πρέπει να παίρνουμε σωστό timing. Παίρνουμε. Θα κρατήσω μόνο τα ευχάριστα γιατί αυτά θέλω να έχω στο μυαλό μου. Γιατί έτσι πρέπει και ειδικά όταν ξέρεις ότι έχεις δώσει τα πάντα για αυτό το κανάλι. Τα καλύτερα έρχονται, λέει. I love you, λέει η κυρία, η συγκεκριμένη. Εντάξει, και να ξέρεις ότι ο κύριος Παπαπέτρου πότε την παντρεύτηκε την κυρία, ξέρεις. Δεν σε άκουσα. Να ξέρουμε πότε την παντρεύτηκε. Ξέρεις πότε την παντρεύτηκε την κυρία. Μας έστειλε πρόσκληση. Έπεσες. Καλή ανάσταση. Πάντως για να λέμε για πέρσι το Σεπτέμβριο. Άκουσε με λίγο. Εντάξει, μιλάμε για πρωτοφανής γκάφα του Ολυμπιακού. Για άλλη μια φορά. Θεωρώ ότι μετά από αυτά που γίνανε με τις απεργίες, με όλα αυτά, δύσκολα κάποιος να κάνει κάτι εσκεμμένα. Για να μην το πω αλλιώς, έτσι. Αν γίνει λάθος χοντρό, πιστεύω ότι αυτός σημαίνει ότι είναι τρομερά ανίκανος. Βέβαια στην Ελλάδα είμαστε, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει μεγάλο λάθος ή στο ΒΑΡ, μετά από αυτά που γίνανε ή διαιτητής, εγώ θα του έπαιρνα τη σφυρίχτρα. Μιλάμε για μεγάλο λάθος όμως, έτσι. Οφθαλμοφανέστατο λάθος. Αυτό λέει η λογική από τουλάχιστον. Το καλοκαίρι του 2019 η συγκεκριμένη κυρία Μάρτζη Λαζάρου δεν ανήκει στο δυναμικό του Open. Έχει αποχωρήσει. Εντάξει. Απλά στη συνέχεια έχει συνεργαστεί με μια εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη. Εντάξει. Και από τον περασμένο Οκτώβριο επέστρεψε στην εταιρεία παραγωγής του Φιλίππου Βριώνη. Και φυσικά δεν πληρώνεται από το Open. Για να μαθαίνετε οι ανενημέρωτοι. Κάτι τελευταίο θέμα. Αλλά πληρώνεται από τον κύριο Βριώνη για δημοσιογραφικές υπηρεσίες που παρέχει. Εντάξει. Έτσι για να σε ενημερώνουμε. Ένα και έχω εδώ και το post που έχει κάνει. Ναι, ρε, κυκλοφόρησε αυτό. Η συγκεκριμένη κυρία Μάρτζη Λαζάρου. Κάτι τελευταίο σαν σχόλιο θέλω να κάνω. Αλλά τάσο. Για κάποια προπαγανδιστικά site τέλος πάντων, δεν θα ονομάσω, που βάλανε και γράφανε από κάτω Open. Κάτω από δηλώσεις που έκανε παλαιότερα πριν χρόνια η κυρία συγκεκριμένη και δεν έχει ημερομηνία. Αν θέλετε να έχετε έγκριτα site, αξιόπιστα και να σας διαβάζει ο κόσμος σας, καταλαβαίνετε εσείς ποιοι είστε, να βάζετε και ημερομηνία, να είστε κατατοπιστικοί, εντάξει, και να μην ακολουθείτε τα όσα συμβαίνουν εκεί στον Πειραιά κατά γράμμα. Εντάξει. Ένα σχόλιο κι εγώ πριν κλείσουμε, άντε, να διαβάσουμε και τους. Επειδή, εντάξει, οι εκπομπές δεν ήταν και πολλές αυτή τη βδομάδα. Προς τον πρόεδρο θέλω να απευθυνθώ. Αν αύριο, πρόεδρε, βάλεις το συγκεκριμένο μέσο ραδιόφωνο της πόλεως, τους βάλεις τζάμπα στο Χαριλάου, είσαι μεγάλο κορόιδο. Σου το είπα και προχθές. Θα είσαι μεγάλο κορόιδο. Βέβαια, κάτι τέτοια δεν τα μαθαίνεις από πριν. Θα το δούμε αύριο. Αν τους βάλεις και μετά από αυτά που έγιναν και γράφτηκαν. Και εσύ σε ένα post στο Instagram κάτι έγραψες. Τους βάλεις τζάμπα στο Χαριλάου, είσαι μεγάλο κορόιδο. Από μένα. Λοιπόν. Λοιπόν, εγώ εύχομαι νίκη στον ΠΑΟΚ, στο Κλειάδης Βικελίδης,
να γίνουν 52 οι αγωνιστικές που είναι αίτητος. Με νίκη φυσικά. Το χ θα είναι ήττα για τον ΠΑΟΚ. Νίκη χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να διατηρήσει τη διαφορά σε περίπτωση νίκης του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει άλλο σκορ στο Κλειάδης Βικελίδης εκτός από τη νίκη. Με δύο γκολ, με ένα γκολ, με μισό γκολ, το τρίποντο να πάρουμε και να προχωρήσουμε στο επόμενο μάτς. Να κάτσουμε ξεκούραστα να δούμε την άλλη μέρα το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Με popcorn και μπιρίτσα. Εντάξει, και να κάνουμε και καλό ποδαρικό φυσικά στους αγαπητούς και εξαιρετικούς συμπολίτες που έχουμε τρελή αδυναμία. Και εγώ να πω ότι. Και νίκη στο παλατάκι, ολοκληρώνοντας, ναι. Συγγνώμη. Όχι, εντάξει, και εγώ. Νίκη στο παλατάκι. Δεν είπαμε καθόλου για μπάσκετ. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν φύγει 3.000 εισιτήρια έως τώρα. Υπάρχουν και τα 2.400 διαρκείας. Είναι γύρω στις 5.500 έως τώρα, έως το μεσημέρι δηλαδή. Θεωρώ ότι και μετά το, την αυριανή μέρα, αλλά και τη μέρα της Κυριακής, θα γίνει το αδιαχώρητο στο ιδιόκτο Power Sports Arena. Εκεί που ο ΠΑΟΚ θα θελήσει να πάρει τη νίκη με τον νέο το απόκτημα, τον Μπόμπι Μπράουν, ο οποίος έφτασε, είναι στη Θεσσαλονίκη, θα προπονηθεί κανονικά αύριο και μάλιστα έστειλε και το δικό του μήνυμα και έγραψε Go ΠΑΟΚΑΡΑ, πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ. Μπράβο τον Go, τον Μπόμπι Μπράουν. Νίκη λοιπόν την Κυριακή το απόγευμα, γιατί αυτός που χάνει χάνεται και αυτός που κερδίζει μερικώς για αρχή σώνεται. Μπόμπι Μπράουν, σου εύχομαι να έχεις 0 στα 20 αύριο, μεθαύριο μάλλον. Εγώ σου εύχομαι, λοιπόν, αγόρι μου, λοιπόν, 10 στα 10 τρίποτα. Να πω για το μάτς του ποδοσφαίρου ότι θέλω από τους παίκτες του Άρη να τρέξουν τα διπλάσια χιλιόμετρα από ό,τι έχουν τρέξει μέχρι τώρα σε κάθε μάτς. Θέλω να τρέξουν τα διπλάσια. Όταν τελειώσει το μάτς, να μην μπορούν να κάνουν βήμα. Ναι, μην πάω. Λέω το δικαιωμά μου. Δεν λέω ότι τα παιδιά σε τέτοια. Το θέλω, μου λέω. Δεν λέω ότι θα γίνει. Και εσύ το θέλω, σου είπε. Ναι. Το θέλω, μου λέω. Θέλω. Δηλαδή, αν γίνει αυτό. Το Λάτα δεν μπορεί να τρέξει στου Μερσεντέ. Εντάξει, ναι, καλά. Εντάξει. Τι να κάνω. Ωραία. Προφανώς οι Μερσεντέ στην Τούμπα. Δεν εμφανίστηκε ακόμη η Τούμπα. Στην Τούμπα οι Μερσεντέ. Σωστά. Και το Λάτα και οι Μερσεντέ. Στην Τούμπα δεν εμφανίστηκε η Μερσεντέ. Άλλη ποιότητα το Λάτα. Σωστό. Αλλά λέω στην Τούμπα τρία μα δεν εμφανίστηκε η Μερσεντέ. Μου σε κερδίζει τον Αρελάο με τον παπά τον Αλέξανδρο. Και να σου πω κάτι, παίρνε μου τα χείρα, αγόρι μου, να πάρω τα ντάμπ. Από το ένα το πα στο άλλο. Παίρνε μου τα χείρα να πάρω τα ντάμπ, δεν με πειράζει. Θέλω εγώ, επαναλαμβάνω, να τρέξω τα διπλάσια χιλιόμετρα από ό,τι έχουν τρέξει μέχρι τώρα σε το μέσο όρο του, να τα δώσουν όλα. Έτσι. Και θέλω τη νίκη φυσικά. Έτσι, σωστά. Θέλω τη νίκη. Σαν οπαδό, σωστά μιλάω. Τη νίκη θέλω, να τα δώσουν όλα και τη νίκη. Εντάξει, τίποτα άλλο δεν θέλουμε, μόνο τη νίκη. Και ισοπαλία, εγώ δεν θα ποθάνει ήττα. Δεν μας ικανοποιεί βέβαια, έτσι, γιατί θα μείνουμε κι άλλο πίσω στην, όσον αφορά την εξάδα. Μόνο νίκη, έτσι. Αυτά, για τον μπάσκετ είπαμε. Είναι ένα παιχνίδι που είναι φαβορεί ο ΠΑΟΚ. Αν χάσουμε δεν χανόμαστε, αλλά θα στενέψουν απελπιστικά τα περιθώρια μετά. Αυτά. Λέψε στο σημείο του, διέκοψα. Καλά, πες τώρα για τα φασολάκια εκεί, βοημίας. Ήμουν τσατισμένος το πρώτο μισάρο. Ναι, τι πρώτο μισάρο, 45 λεπτά. Έδωσε συνταγές. Α, συνταγές έδωσες, βλέπω να λες. Και την Πέμπτη πάλι συνταγές σε βλέπω να λες. Όταν θα έρθουμε, αλλά τι θα προσχολιάσουμε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τώρα, κύπελο. Τι να πρωτοσχολιάσουμε. 51 αγωνιστικές, δεν λέω συνταγές. Ναι. Θα τις πει. Τι θα γίνει, δεν θα πει ποτέ συνταγές. Μάλλον εσύ. Ετοίμασε συνταγές. Βλέπω να ψάχνεις. Ετοίμασε συνταγές. Να ψάχνεις και να αναφέρεσαι πάλι για τον παράζ του Βόλου το πανό. Ετοίμασε συνταγές τώρα. 4-5. Ετοίμασε να έχεις. Άντε βρε. Άντε βρε. Άντε βρε. Ουρολίμωξες μην κάνει. Άντε βρε. Παρ' όλα αυτά σας παραδέχομαι, γιατί αναγνωρίσατε την αναφορά του Πάου και χειροκρότησε όλο το γήπεδο για την νίκη του με τον μπαμπά. Ο άνθρωπος, εντάξει, τελικά νόμιζα ότι δεν έχει χιούμορ, αλλά έχετε κάνει αλματώδη βήμα στο οπαδικό. Πάμε, Πορκίτος. Πορκίτο ψητοπολείο. Ελπίζω να μην έχουμε καμιά είσοδο οπαδών στο 0-3, έτσι. Στο 0-3 δεν ξέρω αν θα έχουμε είσοδο οπαδών. Στο 1-2 είχαμε. Στο 1-2 είχαμε. Και κάτι. Τιμωρήθηκε ο Πάκο, και κάτι. Όχι, δεν τιμωρήθηκε καθόλου. Είναι, 60 χιλιάρικα που γίναν 30. 30 έγιναν. 30, άμα σου θέλει ένα, φίλε. 30. Άστα να πάνε εδώ. 30, γιατί είχαμε και μπουκαλάκια τα κλαδιά. Στι πράξει, προσέξτε, παιδιά. Είχαμε και μπουκαλάκια. Στι πράξει, ναι, και κροτίδε μέσα και σπάνια. Να βοηθηθεί και τον μπάσκετ. Έτσι. Λοιπόν, Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σηκωτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμίες σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές, δύο special burger και μία τσίκης και μία κοκακόλα μόνο με 5,90, ένα special burger και μία κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ, δύο μπέργκες με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρουλάκια. Διεύθυνση Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας,
10% έκπτωση σας περιμένει. Η καρδιά της Mazda Αμανατίδης χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη. Με πάρα από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda, με σέρβις ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει τώρα το Mazda του, είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Διεύθυνση Παπάφη 205, τηλέφωνο στο 2310 924 931. Να ευχαριστήσουμε και το Μεζεδοπολείο Μπακάλικο στην Οριοκάστρο 133 στην Άνω Ηλιούπολη. 2310 656 529 για κρατήσεις. Πάρτε τώρα τηλέφωνο να κάνετε να κλείσετε τραπεζάκι, γιατί υπάρχει και ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Να ευχαριστήσουμε τον αδερφό τον Άκη με την υπέροχη οικογενειακή ταβέρνα Τα Πιθάρια στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου 76. 2310 582 214 για κρατήσεις. Όπως να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το Boom Car, τον Γιώργο και τον Κώστα, τα καλά μας φιλαράκια, στην Ποσειδώνος 28, με το συνεργείο, το βαφείο και το λαμαρινάδικο αυτοκινήτων που έχουν μοναδική στο είδος τους για τις επισκευές του οχήματος σε λαμαρινοδουλειές και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ποσειδώνος 28 είναι το Boom Car, 2310 431 809 για περισσότερες πληροφορίες. Τους υπόλοιπους καλούς φίλους υποστηρικτές τους αναφέραμε τα προηγούμενα διαλύματα. Να ευχαριστήσουμε όλο το ακροτήριο της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλιν και Τάσο Τρέγια, τον Χρήστο τον Γκιώση, να τον ευχαριστήσουμε εδώ, τον ηχογλυφτάρα, την ηχογλυφτάρα εδώ του Λίμπερου, για άλλο ένα βράδυ που ήταν εδώ συντροφιά, παρέα και πολύ καλός συνεργάτης. Ευχόμαστε ο καλύτερος να κερδίσει και στα δύο μάτς και θα τα πούμε από εβδομάδα. Εμείς τώρα θα σας ενημερώσουμε ιντερνετικά. Καλό βράδυ σε όλους σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Με την εκπομπή Midnight Express, μετά από δύο μήνες ήρθαν επιτέλους. Δεν θα κάνουμε εμείς τα τρία ώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ο Στέφανος και ο Διονύσης και η παρέα του. Πρέπει να είναι καμιά 8-9 άτομα. Θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Auf Wiedersehen. Καλό βράδυ.